Καλησπέρα. Καλημέρα για όσους σηκώθηκαν τώρα. Τετάρτη 5 του Φλεβάρη. Φλεβάρης κι αν γυρίσει, καλοκαίρι θα μυρίσει. Φλεβίσει, γυρίσει, δεν ξέρω, ή τίποτα άλλο. Ωραίος καιρός. Παραδόξως δεν είχε κίνηση την ώρα που ερχόμουν. Δηλαδή, τέτοιο πράγμα έπαθα ένα μικρό σοκ. Να διασχίσω όλη την Τζιμισκή σε 7-8 λεπτά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Τρόικα. Θα ασχοληθούμε σήμερα. Έχει αρκετή επικαιρότητα. Είναι και σε εξέλιξη η τρίτη ημέρα με τη δίκη για τα στημένα και όλα τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν θυμάμαι, δεν μπορώ να σας πω η ουσία των δηλώσεων του μεγαλομετόχου του Παναθηναϊκού. Επί της ουσίας δεν μου έμεινε κάτι μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Έχουμε παιχνίδι σημαντικό για τον ΠΑΟΚ σήμερα στις 9.30 το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. Πάρα πολύ ωραία ώρα. Μπράβο στην ΕΠΟ για ότι όρισε 9.30 ώρα το βράδυ το παιχνίδι αυτό. Δεν έχει σημασία. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει ένα σκορ πρόκρισης και να αρχίσει επιτέλους να δείχνει βελτιωμένος, γιατί η εικόνα του τελευταίο διάστημα είναι αποκαρδιωτική. Όχι μόνο δεν έχει τη βελτίωση, αλλά μάλλον βλέπουμε και χειροτέρευση της εικόνας του δικεφάλου. Θα αναφερθούμε και σε αυτό το παιχνίδι. Έχουμε εξελίξεις και στο θέμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Φοβερά και τρομερά πράγματα. Ίσως κάναμε λάθος, είπε και η κυρία Μαρούπα. Εντάξει, και τι έγινε. Αν κάνατε λάθος, η φανταστική αυτή επιτροπή με Μαρούπες, με Αρκούδηδες, με όλους τους υπόλοιπους, με ποιητές. Τι έγινε, ρε Κώστα? Έδωσα το τηλέφωνο του σταθμού να μας πάρει η κυρία Μαρούπα. Ναι, δεν γίνεται. Ίσως να κάναμε και λάθος, είπε. Σόπα. Δεν γίνεται. Σόπα. Άντε, φύγετε, αδιάστημα στη γωνιά. Αποκλείεται. Άντε, αδιάστημα στη γωνιά τώρα. Ίσως κάναμε και λάθος. Εγώ νομίζω από το ξεφωνητό, Στέργιο. Δηλαδή, ακόμη και αυτή η τοποθέτηση δείχνει την αξιοπιστία πραγματικά της Επιτροπής. Δεν είναι, ας πούμε, να κρίνουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι τον ελληνικό αθλητισμό. Δηλαδή, με ποια αξιοπιστία? Ο ένας κράζει τον άλλον. Ο ένας λέει, άκουσα ότι ο ΠΑΟΚ έχει την Ξάνθη. Τώρα λέει, μπορεί να κάναμε και λάθος. Στο δικαστήριο μπορεί να διορθωθεί η κατάσταση. Έχω κρατήσει σημειώσεις από όσα έγιναν στην Επιτροπή, η κυρία Μαρούπα, και από όσα είπαν όσοι ήρθαν ενώπιον της Επιτροπής, και όταν θα δώσω όλες τις εισηγήσεις και τις σημειώσεις που κρατούσα, τότε θα αποκαλυφθεί και η αλήθεια ότι όλα τα έκανα σωστά. Τουλάχιστον εγώ. Τουλάχιστον εγώ. Εντάξει, Μαρούπα, είσαι, ρε φίλε. Ναι. Άρα σου λέει, άρα οι άλλοι. Έχεις εμπειρία στην πλάτη σου ετών. Ναι, δίνει και τους άλλους. Όλοι κάνουμε λάθη, βέβαια. Αλλά δεν αποκλείω να δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ στην ΕΠΟ, στα διοικητικά δικαστήρια, όπου γίνονται αναιρέσεις, αιτήσεις ακύρωσης. Και εκεί δεν θα ελέγξουν αυτά που ελέγξαμε εμείς, ναι. Αλλά εάν το σκεπτικό μας έχει σωστή αιτιολόγηση. Ναι, και καλά ότι δεν είναι. Η απόφαση της Επιτροπής δεν θα ακυρωθεί παρά μόνο εάν έγινε κάποιο τυπικό νομικό λάθος, που δεν το αποκλείω, γιατί έχω μεγάλη εμπειρία τα δικαστήρια. Εννοείται. Εμείς ελέγχουμε την νομιμότητα κτλ. Εννοείται. Όχι τη σκοπιμότητα. Μας πήραν τη Θράκη, οι Τούρκοι μπαίνουν μέσα, πάρτε τα άρματα, παιδιά και τέτοια. Λευτεριά στο Σόρα. Ναι, ναι. Πού είναι τα δις τη Τράπεζα της Ανατολής. Το πιστεύω εγώ, τον κύριο Σόρα έχει πει δηλώσει. 600 δις. 600 δις, 600 δις. Κοιμόμαστε εμείς, ρε Κώστα. Ναι, ρε φίλε. Δώσε μας ένα, ρε Σόρα. Τέλος πάντων, άλλο θέμα αυτό, ναι. Είπαμε, ένα είναι αυτό, ένα είναι η εξέλιξη της δίκης στο. Τον 28. Τον 28. Σειρά έχει σήμερα ο κύριο Αλαφούζο. Δεν θυμάμαι, δεν είδα. Ο οποίο και αυτό, ναι, δεν. Δε, ναι. Πέρασαν, δε χρόνια, πέρασαν χρόνια. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Σαν τα που θυμότανε, ναι. Και θα συνεχιστεί, παιδιά, η ζωή. Και είπαμε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Νίκη του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Φοβερό αυτό, άλλο πάλι και αυτό, δηλαδή. Ρε, μας. Τι τρολάρισμα είναι αυτό, πραγματικά. Άντε συγκεντρωθείτε. Τι τρολάρισμα είναι αυτό. Συγκεντρωθείτε. Και υποτίθεται ότι οι άλλοι θέλανε και να κερδίσουν, γιατί θέλανε τη βαθμολογία. Είχαν κίνητρο, δηλαδή. Και χάσαν 20 πόντους. Κοίταξε, στο ξεκίνημα τη χρονιά, Κώστα, όταν έπαιρνε η ομάδα νίκες στο FIBA Champions League και συνέχεια ερχόντουσαν κάτι σφαλιάρες εκτός έδρας, έλεγα ότι καλό είναι που έρχονται οι νίκες, γιατί βελτιώνεται η ψυχολογία της ομάδας. Εδώ που φτάσαμε δεν μπορώ να πω αυτό. Καλό είναι που είναι η νίκη. Εντάξει, σοβαρευτείτε. Κοίταξε να σου πω κάτι. Απ' την άλλη, τι να πεις, δεν παίζω, δεν κατεβαίνω.
Όχι. Δεν γίνεται. Αλλά είναι οξύμορο αυτό που συμβαίνει, εσύ. Δεν μπορώ εγώ να πιστέψω ότι οι Γερμανοί ήταν σούπερ αδιάφοροι. Άρα κάτι ο ΠΑΟΚ έκανε σωστά χθες. Προφανώς. Σωστά. Πρέπει να. Κάνε το και στη Λίμνο. Δηλαδή, δεν έρθει στη Λίμνο μια 20άρα. Και λέμε μετά, αχ, δεν παίζαμε άμυνα και τέτοια. Εντάξει. Και τους Γερμανούς που είναι πρωτοδεύτεροι στον όμιλο, τους κάνανε γιογιό. Υπάρχει εκεί ρεπορτάζ, θα αναφερθούμε συνέχεια. Παίζει το όνομα του Σκορτόπουλου, Κώστα. Θανασάρας. Λες. Θανασάρας, ολέ. Και έχει και. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση, Σέργιο, ξέρεις ποιο είναι. Ότι ο κόσμος γενικά, γιατί το είδα και στην δική μας περίπτωση του Ηρακλή, δηλαδή όταν έφυγε ο Καστρίτης και πιο πριν, που κανείς δεν τον ήθελε, και τώρα του ΠΑΟΚ και πριν του Άρη, όλοι έχουμε γίνει όχι απλά expert του μπάσκετ, κάτι παραπάνω από προπονητές, Hall of Famers. Ναι. Δηλαδή ο Πιτίνο απέναντί μας, νομίζω ότι δεν είναι τίποτα. Το τι έχω διαβάσει χθες για τον Σκουρτόπουλο και για τον όποιον Σκουρτόπουλο και πριν για τον Καστρίτη και για τον Μαρκόπουλο και για τον Σούμποτς και για τον Μέξα και για τον Μίνιτς και για τον ένα, όλα τα σενάρια δηλαδή, ναι, και για τον Καλαφατάκη. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά που είναι, ας πούμε, 22 χρονών, 19 χρονών, 17 χρονών, 30 χρονών και κρίνουν, ας πούμε, επαγγελματίες, προπονητές, ανθρώπους που έχουν δουλέψει. Δηλαδή τώρα μπορείς να κρίνεις το Σούλη επειδή είναι μεγάλο σε ηλικία και να πεις. Και γράφουν κάτι πιτσιρί και ας πούμε πω το Σούλη θα πάρουμε, ρε παιδιά, που είναι 70 χρονών. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Όταν σας έπαιρνε τα ευρωπαϊκά, ας πούμε, ήταν ωραίος. Ή θα πάρουμε το Μέξα και τα λοιπά. Ο Μέξας είναι από τους καλύτερους νέους προπονητές. Παίζει άμυνα. Είναι ψυχάκιας με τον μπάσκετ. Γιατί να μην τον πάρεις. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Σκουρτόπουλος. Ο Σκουρτόπουλος δεν είναι λαμπερός. Φταίει το παρουσιαστικό, φταίει η πορεία της εθνικής. Αυτό φταίει πιο πολύ. Όλα μαζί, δεν ξέρω τι είναι. Η εθνική. Είχε τον Αντετοκούμπο και δεν πήραμε το χρυσό. Ναι, καλά. Καλό, όχι το χρυσό, ούτε το ασημένιο, ούτε το μπρούτζινο, ούτε το. Ναι. Είχε τον Αντετοκούμπο και δεν πήραμε τίποτα. Άρα άχρηστος ο Σκουρτόπουλος. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Δεν είναι τόσο τα πράγματα τόσο απλά. Στο μπάσκετ, ούτε στο ποδόσφαιρο. Καλά, στο ποδόσφαιρο που είναι πιο σύνθετο άθλημα για μένα. Εκεί και αν έχει προπονητές κερκίδες και του πληκτρολογίου. Θα μου πεις, είστε εσείς οι δημοσιογράφοι? Όχι, αλλά εμείς τουλάχιστον οφείλουμε να καταγράψουμε μόνο το δεδομένο. Και έστω με την εμπειρία μας να πούμε και μια άποψη. Δηλαδή να πούμε ότι ο Σκουρτόπουλος έχει δουλέψει σε αυτές τις ομάδες. Είναι καλός στο να σώζει ομάδες. Λοιπόν, να με πήρε ο Σκουρτόπουλος. Κοίταξε, είναι ένα κομμάτι σε κάθε ομάδα 5-10% που δεν τους αρέσει κανένας. Εντάξει, και για να μιλήσουμε. Για το Σκουρτόπουλο έχει γίνει από χθες το βράδυ χαμός. Σοβαρά μιλάτε, παιδιά, πλάκα μας κάνετε και τέτοια. Μισό λεπτό. Καταρχήν, παιδιά, πήγατε στο γήπεδο και είδατε την ομάδα για να κρίνετε αν αυτός ο προπονητής κάνει. Αν θα παίξει άμυνα. Αυτό είναι δηλαδή άλλο μεγάλο κομμάτι της κουβέντας, Κώστα. Πώς κρίνεις τώρα δηλαδή? Οι 2.000 που πηγαίνουν, μια χαρά να πούνε, ναι. Ξέρεις ότι υπήρχαν την Κυριακή φίλοι του ΠΑΟΚ, όχι 10 και 20, που βλέπανε. Ποιο μάτς ήταν? Ατρόμητος ΑΕΚ και όχι το Κολοσσός ΠΑΟΚ. Ναι. Φυσικά. Και περνούσε που και που. Ναι, κάνε λίγο ζάπινγκ. Α, χάνουμε. Τους βλάκες. Όχι, όχι. Στο γνωστό μαγαζί που πάω μια φορά το τετράμινο. Τους άχρηστους. Και δεν άρχισα να πάω γιατί τα αποτελέσματα δεν είναι καλά εκεί. Το έχει φίλος του Άρη, δηλωμένος. Μας κάνει και πλάκα. Λοιπόν, 10 τηλεοράσεις, 20. Οι 19 παίζανε το Ατρόμητος ΑΕΚ. Μία έπαιζε το ΠΑΟΚ Κολοσσός. Αυτή που ήταν μπροστά μου και είχα γύρω-γύρω μου 20 άτομα. Ναι, δεν γίνονται αυτά. Οι υπόλοιποι 300 του μαγαζιού βλέπανε το. Παοξίδες τώρα, βλέπανε το Ατρόμητο ΣΑΕΚ και περνούσε που και που κανένας από την τηλεόραση, πόσο είναι, και έκανε την κίνηση του χεριού. Άστα να πάνε. Ναι, άστα να πάνε. Αυτό χάνουμε. Είναι. Ναι, χάνουμε. Αυτό είναι. Χάνουμε. Εντάξει. Και λένε με τα έτους βλάκες, άχρηστοι και τέτοια, δεν ξαναπατάμε. Είναι μακριά το παλατάκι, δεν μπορούμε να πάμε με το λεωφορείο. Το άκουσα και αυτό. Εντάξει, Κώστα. Εγώ έχω κατασταλάξει εδώ και χρόνια. Όποιος θέλει πηγαίνει, όποιος δεν θέλει δεν πηγαίνει. Το άλλο, παιδιά μπάσκετ δεν υπάρχει. Παιδιά μπάσκετ δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να βγούμε στην Ευρωλίγκα, γι' αυτό δεν μπαίνει ο Σαββίδης. Όλες αυτές τις βλακίες που λένε. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Πρέπει η ομάδα να σωθεί. Δεν ξέρω τον τρόπο. Δεν είμαι πλέον αισιόδοξος. Έχουμε μέρες ακόμα να το σχολιάσουμε. Είναι στην επικαιρότητα το ποιος θα αναλάβει προπονητής, που δεν είναι και εύκολο. Δηλαδή και εγώ αν ήμουν στη θέση του Σκουρτόπουλου, ακόμα και του Μέξα. Πριν αναλάβω τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν είναι καλό για την καριέρα μου.
Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ. Είναι ένα πολύ μεγάλο καράβι. Η Γιούβε είναι Γιούβε που έλεγε για να σε παλιά συνάδελφό μα σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Με την πετσέτα, Ιδρωμένο με την πετσέτα. Η Γιούβε είναι Γιούβε. Λοιπόν, είναι ένα μεγάλο καράβι, έχει μεγάλε υποχρεώσει. Είναι σε πολύ δύσκολη φάση τώρα, έτσι όπω είναι. Το πρόγραμμα όμω δεν είναι απαγορευτικό για να κερδίσει. Τώρα, εάν θε την προσωπική μου εκτίμηση, γιατί δεν θέλω να θεοποιήσω κανένα Σκουρτόπουλο και κανέναν Μέξα και κανέναν Μαρκόπουλο. Η επιλογή του Σκουρτόπουλου, το μόνο ρίσκο για μένα που έχει αυτή τη στιγμή είναι ότι ο coach αυτή τη στιγμή θα λείπει. Και εσύ παίζεις τελικό για να σωθείς. Έχει την εθνική δηλαδή. Ποια εθνική τώρα κινδυνεύει ο ΠΑΟΚ. Κινδυνεύει ο ΠΑΟΚ τώρα την εθνική. Ναι, εννοώ ότι θα έχει προπονήσεις, θα φύγει, παίζουμε με Βουλγαρία και μετά θα πάμε έξω Βοσνία. Και ο coach θα λέει ποιος θα κάνει ο βοηθός, θα σώσει τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το μόνο ερωτηματικό για μένα που το καταγράφω για να μην λέμε ότι είναι όλα ωραία και ρόδινα. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας μπαρτοκαπνισμένος προπονητής σε αυτά τα θέματα, δηλαδή σωτηρίας και τα λοιπά, για να σώσει τον ΠΑΟΚ νομίζω ότι είναι κατάλληλος. Όπως έχω ανάλογη άποψη και για τους άλλους υποψήφους που ακούστηκαν και για τον Σούλη Μαρκόπουλο και για τον Κώστα Μέξα. Προφανώς, Στέργιο, για να τα λέμε όλα, η σχέση του coach με την ΕΟΚ και με την Εθνική προφανώς και έπαιξε το ρόλο της. Κακά τα ψέματα. Στην Ελλάδα είμαστε, να μην κρυβόμαστε. Κώστα, εμένα δεν μου αρέσει κανείς από τους τρεις. Κανείς, ε. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να φέρουμε τον Πατ Ράιλι, τι κάνει ο Πατ. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Ή τον Φιλ Τζάκσον. Υγεία πάνω απ' όλα. Δεν μπορούμε να του φέρουμε. Ο Φιλ Τζάκσον είναι με την. Ποια? Με την Τζίνι. Ήτανε, χώρισαν, ξανά είναι. Ποια είναι η Τζίνι? Η κόρη του ιδιοκτήτου των Lakers. Η Τζένι Μπα. Μπράβο στον. Για χτύπα στο Google να δει φωτογραφίε. Καμιά στεμένη κυρία είναι. Εξιντάρα. Ναι. Βέβαια. Με ανοιχτά τα πόδια και στη μέση το κύπελο του NBA. Σόπα. Τζενάρα, ολέ, τα δίνει. Μπράβο στο Φιλ. Καλή επιλογή. Ο Φιλ, εντάξει. Θέλω να αναφερθούμε και συνέχεια στον μπάσκετ, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Ναι, θα αν υπάρχει ρεπορτάζ, να μην ανοίξουμε κουβέντα τώρα θεωρητικού επίπεδου. Έτσι αλλιώ έχει πολλέ μέρε ακόμα μέχρι ο ΠΑΟΚ να εμφανιστεί ξανά στα παρκέ. Αργεί ακόμα το μάτς της Λίμνου. Θα αναφερθούμε συνέχεια και στη δίκη και στην επιτροπή. Υπάρχει ρεπορτάζ και φυσικά στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Όπου πάρα πολλοί περιμένουν στη γωνία τον Αμπέλ Φερέιρα. Άλλο πάλι και αυτό. Καλός, που... κακός, έχει δώσει δικαιώματα ο Πορτογάλος. Αρκετά τα κακοσκήμενα. Ό,τι λέγαμε για τον μπάσκετ, τώρα εσύ για το ποδόσφαιρο. Το τι διάβασε για τον Φερέιρα αυτές τις μέρες, Στέργιο. Κώστα, εντάξει. Εσείς πρέπει να τα ξέρετε ιστορία καλύτερα. Ιστορία επαναλαμβάνεται. Δηλαδή, κοίταξε. Τι έχει γραφτεί για τον Φερνάντο Σάντος. Α, καλά. Εντάξει. Όχι μόνο στο. Καρπουζά, go home και τα λοιπά, το πετούσαν καλαμπόκια. Γενικότερα έχουν γνωριστεί πάρα πολλά. Στη συνέντευξη που μέσα που του είπε ένας go village. Go village, go, go village. Το θυμάσαι, go village. Το πετούσαν καλαμπόκια, Κώστα. Το Σάντος, παιδιά, το Σάντος. Καρπουζά, ο Μέλωμαν. Λοιπόν. έχουν γραφτεί επίσης πάρα πολλά για τον Λουτσέσκου. Όταν δεν πήγαινε καλά η ομάδα. Στην αρχή. Ναι, στην αρχή. Δηλαδή, ο Ρουμάνος και δεν κρατιόταν ο κόσμος για να τον φάει. Βέβαια. Τι κάνεις εδώ στον ΠΑΟ και τέλος και έλεος με αυτό μου φέρατε. Εμείς οι ειδικοί, οι ειδικοί. Και υπήρχαν σχόλια όταν ο ΠΑΟ ήταν αίτητος 2 χρόνια. Πάλι. Ο Ρουμάνος. Το κουνάβι λέει. 2 χρόνια ΠΑΟ αίτητος και ο άλλος είχε θέματα με τον Λουτσέσκου. Εντάξει, προφανώς έχουν μερικοί θέματα με τη ζωή τους γενικότερα. Εγώ το ξαναλέω για να το κλείσουμε σαν εισαγωγή. Ναι, στην κριτική. Πρώτοι εμείς είμαστε, έχουμε καταγράψει τα αρνητικά κομμάτια της δουλειάς του Φερέιρα. Δεν πάει καλά και ο ίδιος τον τελευταίο μήνα. Δεν ξέρω τι του φταίει, γιατί δεν έχει καθαρό μυαλό, ή αν αισθάνεται πίεση, ή αν θέλει να φύγει, ή αν θέλει να μείνει. Δεν ξέρω πραγματικά, δεν είμαι στο μυαλό του Φερέιρα. Εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν πηγαίνει κατά τα γραμμένα. Σε κάθε μάτς είναι ολοένα και χειρότερος. Και το timing τώρα να συμβεί αυτό, Κώστα, όταν κρίνεται πρωτάθλημα και κύπελο, είναι το χειρότερο δυνατό. Δεν μιλάμε για μήνα Οκτώβριο-Νοέμβριο. Μιλάμε για Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Για πότε θα μπει και ο Μάρτιος και θα τελειώσει η κανονική διάρκεια. Χαμπάρι θα πάρουμε και φυσικά. Μέσα στις επόμενες μέρες θα κριθεί το αν ο ΠΑΟΚ περάσει στους 4 του κυπέλου ή μετά από 3 κατακτήσεις δεν θα έχει δικαίωμα και την ευκαιρία να υπερασπιστεί το τρόπαιό του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το σημερινό παιχνίδι. Πολλοί κόσμος περιμένει μια μικρή βελτίωση, γιατί εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί μια ομάδα σε κανένα άθλημα να μεταμορφωθεί μετά από ένα μήνα άσχημων εμφανίσεων σε μια σούπερ ομάδα. Σωστό. Αλλά μια βελτίωση την περιμένει. Δηλαδή και στην Τούμπα παίζει ο ΠΑΟ και η καλύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού είναι και παίκτης ποιότητας έχει. Αλλά με τα ευχολόγια και τις προσδοκίες δεν γίνεται δουλειά. Θα υπάρξουν αλλαγές. Θα δούμε ποιες θα είναι αυτές.
αλλά εγώ πάντα λέω ότι προσωπικά δεν με νοιάζει ποιος θα αγωνιστεί. Με ενδιαφέρει πώς ο ΠΑΟΚ θα πάρει ένα σκορ πρόκρισης ή τουλάχιστον να πάει σαν φαβορί στον επαναληπτικό του Ολυμπιακού Σταδίου. 2-0. 2-0 θα είναι όνειρο. 2-0. 3-0. 3-0, πάμε μετά σε. Απίστευτο, ανατροπή, η αντίδραση, ανάκαμψη. Η απάντηση του πρωταθλητή. Ο Φερέρα έδειξε πως αντιλαμβάνεται την κατάσταση. Μακάρι να είναι και 3 και 4-0. Άλλο του ΠΑΟΚ έχει μοιράσει στο Παναθηναϊκό 4. Αλλά κόντρα σε ομάδα του Παναθηναϊκού που ήταν σε κατώτερο επίπεδο. Έχει βρει τις ισορροπίες ο Δόνης τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το 2-0 μου κάνει. Ευχαριστούμε πολύ. Και το 1, εντάξει, πάω και το 1-0. Και το 1 είναι άσχημο. Νίκη 1-0, πα εκεί και κερδίζει και εκεί. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια λοιπόν. Κάτι άλλο στην επικαιρότητα δεν έχει. Είναι σε εξέλιξη ακόμα η δίκη για τα στημένα, αλλά πέρα από ατάκες όπως έδωσε ατάκες και ο Δημήτρης Μελισανίδης, εγώ δεν βλέπω κάποια ουσία, Κώστα. Καμία. Και αν είσαι μεγαλομέτωχος του Παναθηναϊκού χρόνια και έχεις τις καταθέσεις αυτές που έχεις, δεν ξέρω, μπορούμε να κάνουμε πολλά σχόλια. Αλλά ξαναλέω, το δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω. Μου είπανε, δεν μπορώ να σας πω. Ναι, εντωμεταξύ όμως, είδες τι του λέει ο εισαγγελέας. Λέει, εσείς τα υπομήματα που καταθέσατε, λέτε άλλα. Κάνατε καταγγελίες. Λέει, ναι, λέει, έκανα καταγγελίες, αλλά είναι ενδείξεις. Δεν έχω αποδείξεις. Είναι ενδείξεις, λέει, και αφού δεν συμβαίνει τίποτα, δεν υπάρχουν αποτελέσματα. Τι να κάνουμε κι εμείς, άλλοι ναι, φταίνε. Η πολιτεία, οι φορείς κτλ. Οπότε αν ολοκληρωθεί και η κατάθεση του Αλαφούζου και δεν βγει κάτι σοβαρό, που μάλλον δεν θα βγει, έχει περάσει και η κατάθεση του Μελισανίδη. Άρα οι υπόλοιποι τι να πούνε δηλαδή. Όταν ο Δημήτρης Μελισανίδης και ο Αλαφούζος δεν λένε κάτι που να μας ταράσει. Εκείνη η κατηγορία νομίζω ήταν του υπόθεση. Εντάξει, είναι από αυτούς που έχουν και δύναμη, έχουν και, έχει και βαρύτητα ο λόγος τους. Αλλά όταν η ουσία είναι δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, δεν μου είπανε, δεν το ξέρω, δεν τον έχω δει ποτέ. Τι να περιμένουμε από τους υπόλοιπους. Ναι. Αυτή έτσι έχει η πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν μπορεί ένας εισαγγελέας ή ένας δικαστής να ζωρίσει περισσότερο ένα μάρτυρα. Δεν το ξέρω, δεν είμαι καλός στα δικαστήρια. Δεν έχω καμία επαφή ποτέ. Αφού του λένε, τι, αφού είπατε έτσι και λέει έχω ενδείξεις, δεν έχω αποδείξεις. Θα δούμε πώς θα περάσει και η κατάθεση του Αλαφούζου και πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση που τρέχει από το 2012, βρισκόμαστε στο 2020. Ναι. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά σε οποιοδήποτε άλλο κράτος της Ευρώπης, θα πω εγώ, που τους ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο, γιατί είναι κομμάτι της κοινωνίας που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, το να περάσουν κόστα 8 χρόνια είναι όχι απλά ανεπίτρεπτο και απαράδεκτο. Εντάξει, ναι, εντάξει. Είναι δείγμα της κατάντησης της χώρας μας. Να μην λέμε τώρα πάλι τα γνωστά για τη Γιουβέντους και τη Μίλαν που κτλ. Πέσανε σε ένα μήνα. Σε δύο εβδομάδες πέσανε. Και ούτε εφετία, ούτε αριπάγει, ούτε κάς, ούτε μας. Και με ενδείξεις κιόλας. Στημένα παιχνίδια κτλ. Τέλος. Δεν είμαστε και ειδικοί να δούμε τι είχε γίνει τότε στην Ιταλία. Την υπόθεση δεν την ξέρουμε επί της ουσίας. Εντάξει, χοντρικά. Ήταν πάλι για στημένα παιχνίδια. Ο Μότζι κτλ. Δηλαδή, αν μιλούσαμε με κάποιον φίλο του Γιουβέντους, μπορεί να έλεγε ότι κοίταξε, η Μίλαν εν φίλε έμεινε, γιατί και η Μίλαν ήταν μέσα. Η Μίλαν έφαγε 30 βαθμών. 30 βαθμών, 25, ναι. Δεν θυμάμαι τι έφαγε. Προφανώς δεν έδωσε τόσο πολλά όσο η Γιουβέντους. Αλλά αποδείχθηκε ότι κάτι έγινε στην Ιταλική δικαιοσύνη. Κάτι κάνουνε, ρε παιδί μου. Εδώ δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν. Φοβερός πάντως τότε ο Μότσι. Φοβερή, ο οποίος μετά ξανασχολήθηκε. Φοβερή φιγούρα. Έχει πει συνάδελφός μας σε κάποιον άλλον, πάρε τηλέφωνο το Μότσι. Πάρε λίγο να βγει. Κώστας Μότσι. Ήταν ένα φεγγάρι που υπήρχαν κάτι ταξίδια και ο Βασίλης, ο γιος του τώρα, από ραδιοφωνικούς σταθμούς σε γήπεδα της Ευρώπης, αν θυμάσαι, Κώστα. Βέβαια. Και δεν είχαμε βρει εισιτήρια για ένα παιχνίδι. Δηλαδή κλείσαμε το ταξίδι, αλλά δεν είχαμε εισιτήρια. Η οργάνωση ήταν πάρα πολύ καλή. Και άκουσε ο συνάδελφος που θα ταξίδευε στην Ιταλία. Πάρε τον Κυριάκο να μας το πει. Το Μότσι. Πάρε λίγο το Μότσι. Το Μότσι το ψάχνανε η μισή αστυνομία και η μισή μαφία. 18 κινητά και τον παίρναμε εμείς για να βρει εισιτήρια. Για ένα παιχνίδι της Γιουβέντους. Ποβερά πράγματα. Λοιπόν, αυτά ως εισαγωγή. Θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να τα πιάσουμε ένα-ένα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να τα πιάσουμε ένα-ένα. Τα θέματα. Ευχαριστώ τους φίλους που μου στέλνουν μηνύματα και λένε πες το διπλανό σου ποιο προπονητή θέλει.
Είπα τον Μπατράιλι του Φιλ Τζάκσον, αλλά δεν μπορεί να είναι απόμαχη. Θες τον Νικ Νέρς, τον Toronto Raptors, πρωταθλητή NBA, Εθνική Καναδά. Όχι, θέλω Nick τον, Nurse. Όχι, θέλω τον Tab Baldwin. Πού είναι αυτός? Ωρε φίλε, Tab Baldwin, Νέα Ζηλανδία. Μέτρη της επίθεσης, της άμυνας. Της επίθεσης. Δεν μου κάνει. Της επίθεσης. Δεν μου κάνει, θέλω της άμυνας. Με εξέθεσε, έγραφα όργια τότε. Και άλλοι συνάδελφοι. Έγραφα όργια. Και άλλοι συνάδελφοι. Όχι, είναι καλός προπονητής. Αλλά ήρθε εδώ και... και είχε φέρει και ένα παίκτη, το Σόμπεϊ, που έβαζε τρίποντα. Ένα λευκό. Λοιπόν, και γράφαμε τότε ότι πανδεσία του μπάσκετ θα δούμε και παίζει μπασκετάρα αυτός επιθετικό. Τα έγραφε και συνάδελφός σου. Εντάξει, να κάνουμε. Λοιπόν, θα φέρω τον, το μωρό του Ελαφιού που είναι στην Κύπρο. Το μωρό του Ελαφιού είναι μια καλή περίπτωση. Και είναι και προπονητής κιόλας. Είναι μια καλή παιδάκια, περίπτωση. Δεν έχει σημασία. Ναι, τα παιδάκια, ρε, τα παιδάκια. Λοιπόν, είναι μια καλή περίπτωση. Κοίταξε, όπως όλα δείχνουν, πηγαίνουμε στην επιλογή του coach Κουρτόπουλου. Ποιο μπάσκετ, ρε παιδιά, σήμερα στο κύπελο το μάτς είναι ο θάνατος σου, η ζωή μου. Ποιο κύπελο, ρε παιδιά, δηλαδή, ποιο ποδόσφαιρο τώρα, τα λοιπόν, έχουμε πει. Πάμε για το κύπελο, άντε, πάμε για το 9, κύπελο. 9.30 ώρα σήμερα. Πιο αργά, μπορούσα και 11 νομίζω. 11 όχι, αλλά 10 παρατέταρτο, την παλιά καλή ώρα του Champions League. Ναι. Λοιπόν, δεν έχει σημασία η ώρα. Καταλαβαίνω ότι ζορίζει πολλούς φίλους του ΠΑΟΚ από την επαρχία να έρθουν Θεσσαλονίκη και να πάνε σπίτια τους, αν είσαι από την Σέρες, από τη Δράμα, από το Κιλκής, κάτι 3 ώρα το βράδυ, γιατί μέχρι να ξεπαρκάρεις από την Τούμπα, να βγεις περιφερειακό, μας πιάσαν τα ξημερώματα. Ναι. Θα είχε περισσότερο κόσμο αν το μάτς ήταν 7. Γιατί εντάξει, καλά τα λέμε εμείς, αλλά αν είσαι Κώστα από την Ξάνθη και είσαι φίλος του ΠΑΟ και, την, και αύριο δουλεύεις το πρωί, δεν το συζητάμε, και ο καιρός είναι έτσι που είναι, δεν παίρνει την απόφαση εύκολα να έρθεις να γυρίσει στην Ξάνθη ώρα 3 τα ξημερώματα και να πας στη δουλειά την άλλη μέρα 7 το πρωί 8. Θα φύγεις από εκεί 5. Για να φύγεις και... 5. Ναι. Θα φύγεις 3, 3.30. Θα φύγεις 3. Η δουλειά. Εντάξει, είναι ένα θέμα, αλλά. Κύριε, έτσι και αλλιώς κύριε το... Γιώργο, σήμερα δεν είναι. Η κοιλιά μου και. Η μέση μου. Ναι, ναι. Ανάλογα που δουλεύεις. Δεν νιώθω πολύ. Ανάλογα που δουλεύεις. Μπορεί να δουλεύεις σε μια εταιρεία, ας πούμε, με κομπιούτερ και όλη τη μέρα να κάνεις ψεύτικους λογαριασμούς στο Twitter. Το κεφάλι μου. Το κεφάλι μου. Το κεφάλι μου. Γιατί η μέση δεν επηρεάζει και πολύ. Αν δουλεύει σε εργοστάσιο ή μέση. Η μέση, βέβαια. Η μέση είναι. Με έχει σκοτώσει και τέτοια. Θαυματουργεί, να ξέρει. Με έχει σκοτώσει. Δεν εντοπίζεται. Το αν ξέρω. Ψέματα ή αλήθεια, το ξέρει, Έχει επικαλεστεί ποτέ μέση. Μόνο στο στρατό. Ωραία. Λοιπόν, 9.30 ώρα το βράδυ. Ο ΠΑΟ καλείται να πάρει ένα σκορ που θα τον βάλει σε θέση φαβορή ενώπιση του Παναλυτικού. Αλλαγή εκ των πραγμάτων. Έμεινε εκτός και ο Λεωμάτος. Για λόγους διαχείρισης. Τι διαχείριση? Ξεκούρασης. Ξεκούρασης. Όχι, μήνυμα. Πασχαλάκης Παπαδόπουλος, εκτός είναι ο Ζίβκοβιτς όπως σε όλα τα μάτια του κυπέλου. Ο Πασχαλάκης θα είναι κάτω τα δοκάρια. Ροντρίγκο, Βαρέλα, Ίγκασον, Γιαννούλης, που νομίζω θα είναι και τετράδα στην αμυντική γραμμή. Ροντρίγκο, Βαρέλα. Ίγκασον και Γιαννούλης. Αριστερό center back τώρα, γιατί μάθαμε και αυτά. Ή δεξί center back. Δεν ξέρω τι. Να κάνουμε μια ανάλυση γι' αυτό. Ας τον βάλει και μεσαίο Κώστα center back. Ας μην φάνε γκολ. Να δίνουν πάσα στα 5 μέτρα σωστές. Από τον Μπουζούκι. Δεν θέλω να μου κάνει παιχνίδι ούτε ο Βαρέλα ούτε ο Ίκασον. Και το Μακέντα. Να κουβαλήσει την μπάλα. Ναι. Να διώχνουν την μπάλα σωστά, αλλά Τσιρίλο. Δηλαδή, ο Τσιρίλο έκλαψε ποτέ? Όχι. Ποτέ. Μόνο λίγο με το Σουάρες και με τον Άγιαξ. Που τον έβριζε όλο ο κόσμο. Τον έχασε το Σουάρες 5 φορές και το Σουάρες. Κορυφαίο φόρ του κόσμου. Λοιπόν, Μιχαηλίδης, Βιερίνια, Ντόγκλας, Μαωρίσιο, Μίσης, Ετσίτη, Πέλκας, Μπίσες, Βαρλάμπρου, Λιμνιός, Βιτέρσκι και Άκουμ, η αποστολή του δικεφάλου. Είπαμε Μάτους εκτός, Ζαμπά εκτός, ο Κρέσπο εκτός, ο Βέρμουν φυσικά εκτός και ο Ελκαντουρί εκτός. Θα υπάρξουν αλλαγές. Θεωρώ πως δεν θα δούμε σήμερα Εσίτη μπροστά από τους. Το φάγατε στόπερ. Το παιδί και αυτό. Το φάγατε. Ναι, το φάγαμε. Το φάγατε, αφού αυτός δεν ήρθε για να κάνει παιχνίδι, έτσι είναι. Δεν ήρθε. Εντάξει. Για εξάρι καθαρό δεν ήρθε. Εντάξει. Δεν λέγατε Ντόπερμαν και αυτά και. Πω, τι θηρίο είναι αυτό. Και τι γάμπες έχει ο Εσίτη. Συνάδελφος και κολλής με τις γάμπες. Το καλοκαίρι στην προετοιμασία έχει πάρει σοκ. Σαν μια φίλη με στις γάμπες. Ναι. Λοιπόν, νομίζω θα δούμε Ντόγκλας μαζί με Μίσιτς και θα δούμε μια τριάδα πίσω από τον επιθετικό, δεν ξέρω αν θα είναι ο Σβιντέρσκι ή ο Άκπομ, με Λιμνιό, Βιερίνια και Μπίσεσβαρ, ή τέλος πάντων Λιμνιός, Βιερίνια ή Πέλκας. Δηλαδή θα φύγει από αυτό αποτυχημένο πείραμα με δεκάρι το Μίσιτς και εξάρι τον Εσίτη και η χαρά του αντιπάλου στα μάτσα αυτά που εφάρμοσε τον σχηματισμό αυτόν.
Αυτά είναι θεωρητικά όλα. Το τι θα αποφασίσει, μάλλον τι έχει αποφασίσει, το ξέρει ο Αμπέλ Φερέιρα. Οκ, okay, νομίζω ότι το 95% του κόσμου ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ να παίξει όπως πρέπει να παίξει για να πάρει ένα σκορ. Τώρα, το ποιοι θα στελεχώσουν την ενδεκάδα, ποιοι θα είναι αλλαγές, αφορούν λίγους. Ναι. Που τους αρέσει πάντα γιατί δεν έπαιξε ο έτσι και έπαιξε αυτός και εντάξει. Τον περισσότερο κόσμο τον νοιάζει νομίζω ο ΠΑΟΚ να πάρει το σκορ που πρέπει να πάρει. Δεν είναι εύκολο το παιχνίδι. Σίγουρα. Ο Παναθηναϊκός στην αρχή νομίζω δεν χαλιέται με την ισοπαλία. 100%. Αν βάλει γκολ, ακόμα καλύτερα για αυτόν. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ πρέπει να μην δώσει δικαιώματα, ο ΠΑΟΚ πρέπει να σκοράρει και πρέπει επιτέλους να αρχίσει λίγο να αντιδράει και να δείχνει ότι παραμένει το φαβορί και για το κύπελλο και για το πρωτάθλημα. Για το πρωτάθλημα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Τώρα που λέω πρωτάθλημα, δίνουμε 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Όφι. Αυτό τώρα θα έλεγα. Του πρωταθλήματος. FM και ονοματεπώνυμο. Είτε βάλτε τη λέξη ΠΑΟΚ, είτε δεν βάλτε τη λέξη ΠΑΟΚ, μόνο για ΠΑΟΚ δίνουμε. Οπότε θα μπείτε όλοι στην κλήρωση. Κυριακή στις 6. Καλύτερη ώρα. Το ΠΑΟΚ Όφι. FM και ονοματεπώνυμο. Στο 5-45-20-6. Δεν δίνουμε εισιτήρια για Παναθηναϊκό. Δώσαμε τις προηγούμενες μέρες γιατί έχω 2-3 μηνύματα. Για Άρη Ατρόμητο δεν έχουμε. Δεν γνωρίζω. Αργιανάρα, σ' αγαπώ και πάντως ακολουθώ. Είναι δυνατόν να μην έχουμε για Άρη. Πρέπει να ρωτήσουμε. Θα ρωτήσουμε. Για Ηρακλή. Για Ηρακλή δεν ξέρω, εσύ ξέρεις. Σήμερα ο Ηρακλής παίζει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στο βόλεϊ. Να το πω. Για μπάσκετ θα δώσουμε. Ποιο βόλεϊ, ρε Κοζάσε. Τι λέτε εδώ, αυτοκράτορα τώρα. Θα δούμε 10 μηνύματα τώρα. Ποιο βόλεϊ του Ηρακλή. Πηγαίνουμε πάλι. Ποιο βόλεϊ του Ηρακλή. Λοιπόν. Ηρακλής και Φυσιά σήμερα όλοι στη Μίκρα. πάλι και κούπα θα σηκώσω και τα λοιπά. Ναι. Ναι. Είπαμε για τις πιθανές αλλαγές που θα κάνει ο Αμπέλ Φερέιρα, που ξαναλέω δεν είναι και σε εύκολη θέση. Απ' την άλλη δεν προκύπτει κάτι ότι επίκειται αλλαγή. Δεν νομίζω δηλαδή να παίζει το κεφάλι του. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι υπάρχει θέμα Αμπέλ Φερέιρα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτό από τη στιγμή που άρχισε να βγαίνει και από τα ΜΜΕ μια γραμμή Στέριο, είναι δείγμα ότι υπήρχε ένα προβληματισμό. Δεν βγαίνει Κώστα, βγαίνει μια κριτική και τα λάθη του Φερέιρα. Δεν μπορείς να τα περάσεις έτσι και να πεις εντάξει, στηρίζουμε Φερέιρα όλοι μας και πάμε παρακάτω. Όταν είχε μια καμπάνα, δύο, τρεις, πέντε και καλές καμπάνες. Δηλαδή του Κλάντ Βικελίδη ήταν. Βέβαια. Την Παναγία των Παρισίων. Κουαρτέτο για πολυβόλα. Και έρχεται και αυτή ήταν το Παναθηναϊκό με κάτω τα χέρια. Δεν μπορείς να μην καταγράψεις τα αρνητικά του Αμπέλ Φερέιρα. Κάπου το έχει χάσει, κάπου είναι σε. Ναι, αλλά σε το στήριξε σύγχυση. Ο Τζόρτζιο. Ο Τζόρτζιο το στήριξε. Εντάξει, μα ήταν δεδομένο νομίζω η στήριξη λίγο πολύ. Και σίγουρα αυτό που λέγαμε από τη μέρα του αγώνα ακόμα δεν υπήρχε κάτι, μια ένδειξη που να αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει μια απόφαση και είναι σε αναζήτηση νέου προπονητή. Και τα λέγαμε και με αφορμή τα δημοσιεύματα για τον Μιλόγεβιτς. Ότι πάλι περισσότερο οι Σέρβοι κάθε φορά μετά που ήταν του ΠΑΟΚ. Και όχι μόνο του ΠΑΟΚ, γιατί αρκετές ομάδες εμφανίζονται να ενδιαφέρονται για τον Μιλόγεβιτς. Προφανώς έχει καλούς μάνατζερ, έχει καλές άκρες στα μέσα της Σερβίας και θέλει το όνομά του να είναι στην επικαιρότητα. Αλλά ότι ο Αμπέλ Φερέιρα. Απλά κάπου και οι ρεπόρτερ εκεί δεν είχαμε τι να γεμίσουν, φαίνεται. Κάνει ένα θεματάκι. Καλά, δεν είναι μόνο αθώα όλα τα δημοσιεύματα. Ναι, εντάξει. Σου λέω, αν έχει καλούς μάνατζερ, το όνομά σου είναι στην επικαιρότητα συχνά πυκνά. Η ουσία είναι ότι να μην μιλήσουμε για το 2019, στο 2020 ο Αμπέλ Φερέιρα δεν τα πάει καλά. Είναι σε σύγχυση, είναι σε πίεση. Δεν τα πάει καλά, Δεν τα πάει καλά. Έλα ρε παιδιά. Δεν δείχνει να έχει καθαρό μυαλό. Σιγά τώρα, επειδή έχασε ένα μάτς. Δεν έχασε ένα μάτς, Κώστα. Δύο μάτς. Δεν έχασε. Έχασε δύο μάτς με κάτω τα χέρια, ουσιαστικά. Γιατί ούτε ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε στο Κλεάδης Βικελίδης, ούτε εμφανίστηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εντάξει, έκανε ο ΠΑΟΚ ένα καλό μάτς στο 2020 με τον Όφη, ναι, στο Ηράκλειο. Ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα, 1-0 το Βόλο με αποδοκιμασίες, από καρδιωτική εικόνα. 0-1 τη Λαμία, η εικόνα πάλι σχεδόν από καρδιωτική, έφτυγε και το χορτάρι, που είναι μια αλήθεια, αλλά δεν είναι και η δικαιολογία και η εξήγηση γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν κακός. 1-0 την ΑΕΚ με πέναλτι. Θα μου πει η νίκη αυτή με δράση ένα ντέρμπι και τον ΠΑΟΚ δεν είχε καμία. Ήταν
πάρα πολύ σημαντικό και ενδεχομένως να έθαψε και μερικά κακοσκήμενα. Αλλά αυτά είναι του ΠΑΟΚ τα αποτελέσματα. Και μία νίκη 3-1 με τον Αστέρα Τρίπολης στην Τούμπα. Τη ρεβάνς με τον Όφη δεν τη βάζω στο κάδρο, γιατί εντάξει, είχε κρυθεί η πρόκριση. Ουσιαστικά οι δύο ομάδες δεν είχαν κίνητρο, ο ΠΑΟΚ είχε ποιότητα και δεν είχε κανένα πρόβλημα να κερδίσει τον Όφη. Αλλά η εικόνα δεν είναι καλή. Δεν ξέρω αν η στήριξη είναι ατόφια 100% ή αν δεν είχε να πάρει τόσο μεγάλη αποζημίωση ο Φερέιρα, μπορεί να είχαμε και άλλο έργο. Πραγματικά μπορούμε να δώσουμε πολλές εξηγήσεις, αλλά η ουσία είναι ότι ο Αμπέλ Φερέιρα συνεχίζει. Φαίνεται να έχει τη στήριξη της οικογένειας Σαββίδη. Οι παίχτες ενώπιον του Ιβάν Σαββίδη δεν άφησε κάποιος κάποια μορφή για τον Φερέιρα να πει: κοίταξε, πρόεδρε, εδώ δεν κάνουμε προπόνηση. Εντάξει, θα ήταν unfair. Κοίταξε, αν υπήρχαν θέματα, βέβαια, πρέπει να τα πει ο ποδοσφαιριστής. Δεν είναι αβουλών. Και σε άλλες ομάδες μετά από ήττα οι παίκτες πήραν τον πρόεδρο και λέγανε για τον προπονητή Στέργιο. Τα παιδιά αυτά τα. Σε πολλές ομάδες, ναι. Που φάγανε τον Άγγελο, τον Αγγελάρα. Oh, καλά. Πήραν τηλέφωνο τον πρόεδρο. Και δίπλα παίζαν τα τέλεια, λέει του Κίτσου, η μέρα κάθονται. Πληροφορίες μου λέει για Τεμπέλη. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, εντάξει. Το αποτέλεσμα μετράει σήμερα. Ξαναλέω εγώ, αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ να έχει και μία εμφάνιση καλύτερη από τις προηγούμενες. Γιατί λίγο πολύ θεωρώ ότι είναι και αλληλένδετα. Δηλαδή, αν δεν έχεις εμφάνιση, δεν μπορείς να κερδίσεις. Δεν έχεις άνεση. Και ο Παναθηναϊκός είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Γράφεται ότι. Και ο Παναθηναϊκός με αλλαγές θα έρθει όμως. Γράφεται, ναι, ότι θα κάνει εκπλήξεις ο Δόνης, θα έχει αλλαγές. Δεν ξέρω τι εκπλήξεις μπορεί να κάνει ο Δόνης. Αν ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που είναι να κάνει, που πρέπει να είναι, δεν μπορεί να. Λαϊκά δικαστήρια στην Τούμπα βλέπω. Όχι, μετά. Όχι. Λαϊκά δικαστήρια. Ξενύχτη Στέργιο. Εγώ βλέπω. Όχι, Κώστα. Εγώ βλέπω μία νίκη με ένα 2-0 και πάμε παρακάτω. Να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση γύρω από την ομάδα, γιατί στην ομάδα δεν νομίζω να υπάρχει και αναστάτωση πολύ μεγάλη. Υπήρχε μια επίσκεψη χθες φίλων του ΠΑΟΚ στην προπόνηση σε πολύ έτσι χαμηλούς ρυθμούς. Δεν είχαμε εντάσεις, δεν είχαμε σκηνικά προηγούμενων δεκαετιών. Και ο κόσμος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την εικόνα που βλέπει, αλλά παράλληλα και την πρόθεσή του να στηρίξει την ομάδα, γιατί όχι απλά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Για μένα ο ΠΑΟΚ παραμένει το φαβορί. Αφού είπαμε έχουμε play-off. Και για το κύπελο και για το πρωτάθλημα. Φαβορί. Ναι, για μένα φαβορί. Ρε Στέργιο, τι φαβορί. Τέσσερα έφαγες από τον άλλον, τώρα λείπει κιόλας. Έμαθα οργίασε ο άλλος χθες που έλεγε. Όχι, όχι. Έτσι μου είπανε. Όχι, δεν άκουσα, γιατί δεν ήμουν σε καλή κατάσταση. Έχουμε σε λίγο. Δεν ήμουν σε καλή κατάσταση. Θα τον έχουμε σε λίγο, ήταν σεμνός. Δεν. Εντάξει. Από τη στιγμή που λείπεις. Χρήσανθος και σεμνός. Από τη στιγμή που λείπεις. Δεν ξέρω δεν, έχει πόσο... το, δεν έχει το αντίπαλο δέος. Με μένα θα ασχοληθεί από του χρόνου. Που ερχόμαστε, Ανεβαίνετε κατηγορία στην έψιμο. Β' Για μένα αυτή είναι η λύση, να ξέρεις. Την Κυριακή με ποιο παίζουμε, ξέρεις. Εγώ, πού να ξέρω. Με τον Ολυμπιακό Θεσσαλονίκης. Δεν έχετε παίξει με αυτούς. Παίξαμε, τους κερδίσαμε. Πόσο? Δεν θυμάμαι, τρία, δύο, τέσσερα. Αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό Θεσσαλονίκης. Είναι, ναι, είναι μαζί με την Ιταλική Ακαδημία. Δες τώρα, μάθαμε και την τρίτη έψιμο. Οι καλύτερες ομάδες. Ο Ολυμπιακός είναι τρίτος αυτή τη στιγμή Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Μιλάμε για ντέρμπι ολκής δηλαδή. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η κατάθεση του κυρίου Αλαφούζου. Ο οποίος μετά λέει θύμωσε τώρα κάτι. Θύμωσε. Τον είπε και ο δικηγόρος ότι ήταν για εστιοπλοεία. Λοιπόν, επιγραμματικά έχουν περάσει πολλά χρόνια και δεν θυμάμαι περιστατικά. Ναι, ούτε εγώ. Ήταν σαφές για πολλά χρόνια, ακόμα και σήμερα υπήρχαν ομάδες με εύνοια και ο φορέας που ελέγχει το ποδόσφαιρο είναι η ΕΠΟ. Γι' αυτό έχουν έρθει οι ξένοι από την UEFA και σήμερα υπάρχουν πάλι θέματα. Σε ερώτηση από πότε γίνονται αυτά, σε ερώτηση του Προέδρου του Δικαστηρίου, από τότε που ο Κόκαλης πήρε τον Ολυμπιακό, έβλεπα παράλογα πράγματα μέχρι και πριν από ένα χρόνο. Παράλογα. Α, ναι, αυτό που είπε για τον Ολυμπιακό, υπερασπιστή και έχουν τρελαθεί οι Παναθηναϊκοί κάτω. Έκανα πολλές καταγγελίες με συγκεκριμένα γεγονότα, διαιτησίες που τα έβλεπα παράλογα. Δεν έχω δυνατότητα να ερευνήσω νομικά τις υποθέσεις όμως. Α. Να πήγαινε στο ΚΑΣ με τις εφημερίδες του Γαύρου, ναι, όντως, και του πρωταθλητή. Είχε πρόεδρε. Τέλος πάντων, και στην ΕΠΟ είχα πάει, λέει, και στην UEFA είχα κάνει καταγγελίες συστηματικά. Ποτέ δεν έγινε τίποτα. Έπρεπε να λειτουργήσουν πρώτα οι αρχές. Ναι. Για μένα είναι ενδείξεις, λέει, δεν είναι αποδείξεις. Όπα.
Υπήρχαν αγώνες που με έκαναν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Αναφέρθηκε για το τελικό του κυπέλλου ανάμεσα σε Αστέρα και Ολυμπιακό, τότε με το χέρι του Μανιάτη. Δεν γνωρίζω, λέει, δεν νομίζω να γνωρίζω το Γιάχο. Δεν νομίζω να γνωρίζω το Γιάχο. Δεν νομίζω να γνωρίζω το Γιάχο. Εντάξει. Φατσικά είναι όπως είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν το ξέρω το Βαγγέλη Μαρινάκη. Ή όπως κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Ή όπως κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και φαίνεται να λέει σε μια έτσι εικόνα. Ναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το τι είναι, λέει, κουμπάρος της αδερφής μου, από εσάς το ακούω. Σε μια συνέντευξη έτσι. Είναι μεγάλο ταλέντο. Όχι, αυτό δεν το είπε. Εντάξει, είναι. Αλλά ναι, είναι ναι, χιουμοριστικό. Του διαδικτύου. Ναι, χιουμοριστικό. Λοιπόν, ήταν του διαιτητές ο Γιάχος που στήριζαν πολλά παιχνίδια. Οι διαιτητές που ευνοούσαν τον Ολυμπιακό έπαιζαν πολύ συχνά και γινόντουσαν διεθνείς. Ενώ από όποιον είχε παράπονο Ολυμπιακός δεν έπαιζε. Αυτή την εντύπωση έχω. Μία-δύο περιπτώσεις ήταν ακραίες. Θεωρούσα ότι ορισμένες συνεργήσεις ήταν εσκεμμένες. Αλλά σαν μάρτυρας δεν μπορώ να το πω. Να το. Δεν μπορώ να το πω. Σαν μάρτυρας. Για τον Ολυμπιακό που είπε. Ότι αδικείται ο Ολυμπιακός και τώρα του κάνουν πόλεμο. Είμαι σίγουρος ότι αν κάτι τέτοιο γινόταν στο βασίλειο της Δανημαρκίας, είναι και λίγο λόγιος ο πρόεδρος. Σε ερώτηση για το χέρι του Μανιάτη. Εντάξει, έχει επίπεδο. Δεν μπορούσα να το αποδείξω, γι' αυτό έκανα και τις καταγγελίες. Πριν από την καθιέρωση κόκαλη, είχε ο Ολυμπιακός 4 πρωταθλήματα, 3 ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, η Λάρισα. Υπήρχε πλουραρισμός, μετά λέει δεν υπήρχε και τα έπαιρνε μια συγκεκριμένη ομάδα. Ο Μάνταλος μας προκαλούσε φόβο, είπε ο Αλαφούζος. Ο Καλογερόπουλος μας προκαλούσε τρόμο. Βέβαιος δεν ήταν ανθρώπινο λάθος, λέει, του σπάθα. Σε ένα παιχνίδι με την Ξάνθη ήταν μια απίστευτη πρόκληση εις βάρος του Παναθηναϊκού. Υπήρχε πρόθεση, δεν μπορώ να εξηγήσω πώς αυτοί οι άνθρωποι κατέστρεφαν περιουσίες. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Για τον αγώνα Βέρε Ολυμπιακός στον επίμαχο διάβασα πολλά πράγματα, ούτε τον είδα ούτε θυμάμαι κάτι. Ο Μάνταλος μου προκαλεί έντονα αρνητικά συναισθήματα, δεν θυμάμαι κάποιον διαιτητή να έχει ευνοήσει τον Παναθηναϊκό. Τι άλλο, ο Γκαγκάτσης έχει δικήσει τον Παναθηναϊκό σε σημείο απίστευτο. Δεν θυμάμαι κάτι για τον Βασάρα, δεν έχω ιδία αντίληψη ότι έχει κάνει κάτι. Για τον Ζωγράφο είπε ότι δέχτηκε επίθεση, δεν είχε διαιτητεύσει αγώνα του Παναθηναϊκού και γι' αυτό δεν θυμάμαι. Τι θυμάσαι? Τίποτα. Πριν από 2 χρόνια αποφάσισα να φύγω γιατί είχαμε κάνει αποκαλύψεις. Οι άνθρωποι δεν ήταν σε θέση να τις διελευκάνουν και εγώ πώς θα τις αντιμετωπίσω. Αυτό είναι το απόσπασμα το σημαντικό. Λέει, πριν τον Κόκαλη υπήρχε πλουραρισμός στις ομάδες που έπαιρνε το πρωτάθλημα. Βασικό κομμάτι στο ποιος θα κερδίσει ένα μάτς εξαρτώταν από ποιος έχει καλύτερη ομάδα. Δεν χωράει φωλές αυτό. Ο Ολυμπιακός πλέον δεν χαίρει τη μεταχείριση που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι σε δυσμένεια. Ναι. Θύρα 13, ολέ. Ψωμί, ψωμάκι, τους έδωσε. Ο εισαγγελέας το ρώτησε κάποια στιγμή στα υπομνήματα: κάνετε παρατηρήσεις, αλλά τώρα λέτε ότι δεν θυμάστε ότι είναι μόνο ενδείξεις. Κάναμε συγκεκριμένες καταγγελίες που θέλαμε να ερευνηθούν. Έχω απογοητευτεί από τη δυνατότητα της ελληνικής πολιτείας να ελέγξει το ποδόσφαιρο. Ωραία. Τίποτα δηλαδή. Τίποτα και εδώ. Επί της ουσίας τίποτα. Δεν θυμάμαι τίποτα. Αν μου τα θυμίσετε, θα σας πω. Λέει έτσι ο Γίγαντας. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι τίποτα. Αν τα θυμίσετε, θα σας τα πω. Υπάρχει μια τεράστια δηλειτουργία, υπήρχε εις βάρος του ποδοσφαίρου. Τι άλλο. Δεν γνωρίζω αν ο Αστέρας Τρίπολης έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν. Δεν ξέρω. Ξέρω ότι ο Μπροβίλος είναι διαιτητής σε έναν αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Τρία πουλάκια κάθονται. Αν έφτασε σε σημείο να διωχτεί, δεν το θυμάμαι, δεν θα το απέκλεια. Ο εισαγγελέας ρωτάει πώς χαρακτηρίζεται τις ενέργειες των κατηγορουμένων αμελής και λέει: εκφράζει μια συνολική εικόνα που είχα, εκφράζει μια άποψη, αποδείξεις δεν είχα, ενδείξεις είχα. Ο δόλος είναι μια από τις πιθανές εξηγήσεις. Δεν ξέρω καθόλου τι γίνεται μέσα στην ΕΠΟ. Δεν ξέρω καθόλου τι γίνεται μέσα στην ΕΠΟ, λέει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Κώστα. Εντάξει, όλα καλά. Νομίζω ότι δεν ασχολείται με έλεγχο η ΕΠΟ. Για μια κατάθεση του ΦΥΣΑ για αγώνα Ολυμπιακός Ατρόμητος. Θυμάμαι την περίπτωση, έλα. Θυμάμαι. Είχα πάει να κάνω μια κατάθεση. Δεν έκανα εγώ την καταγγελία. Κατέθεση ο ΦΥΣΑ απευθείας. Δεν θυμάμαι ποιοι παίκτες ήταν αυτοί. Προφανώς σημαντικοί. Δεν ξέρω αν έπαιξαν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Έχει περάσει πολύ καιρό. Δεν θυμάμαι τους παίκτες. Αν με ρωτήσετε ποιοι παίκτες έπαιξαν, δεν θυμάμαι δεν ξέρω. Κανένα παίκτη του Ατρόμητου εκείνη την περίοδο. Δέλτα ξύ, δέλτα αλφα. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Φοβερό. Για το ζωγράφο τα είπαμε. Για τον Γιάχο πάλι ρωτήθηκε.
και την διαιτησία του στο τελικό μεταξύ Ολυμπιακού και Αστέρα Τρίπολης. Υπάρχουν περιπτώσεις που ένας διαιτητής μπορεί να μην έχει αντιληφθεί κάτι, ναι, αλλά δεν το αντιλήφθηκε ούτε ο επόπτης γραμμής πίσω από την εστία, ούτε ο επόπτης στο πλάι. Διακοπή είχαμε σε 11.30. Τελείωσε. Άρα όλα και καλά. Και μετά ερωτήσεις, απαντήσεις, αυτά περί ιστοπλοείας που είπες. Του έγινε και μια ερώτηση από τον Ηλία Σπάθα για ένα παιχνίδι, γιατί είχε πει ο Αλαφούζος ότι σε ένα παιχνίδι παίκτης μας βρέθηκε στο έδαφος και δεν το διέκοψε ούτε για φάουλ ο Σπάθας ούτε τίποτα. Γενικότερα, παιδιά, δεν νομίζω να βγαίνει τίποτα απολύτως από την κατάθεση του Αλαφούζου. Μάλιστα. Και έτσι κυλούν οι μέρες στα δικαστήρια της Ευλεπίδων. Λοιπόν, εισιτήρια. 5 εισιτήρια για το παιχνίδι Πάο Κόφι, Κυριακή στις 6 στο γήπεδο της Τούμπας. FM κενό Πάο, ονοματεπώνυμο στο 54526. Μαζί μας όπως κάθε μέρα είναι ο Μαρμαρίδης. Μια εταιρεία, μια επιχείρηση 100% ελληνική που απασχολεί περισσότερους από 130 Έλληνες εργαζόμενους και η οποία φροντίζει η χρόνη παραλαβής να είναι η πιο σύντομη της αγοράς και να σας προμηθεύσουν με έπιπλα υψηλής θετικής και ποιότητας σε προνομιακές τιμές. Νέο πλάνο δώσεων από το Μαρμαρίδι, χωρίς πιστωτική, χωρίς προκαταβολή. Πραγματικά δεν νομίζω να έχει μείνει κάποιος δυσαρεστημένος από την αγορά που έχει κάνει από το Μαρμαρίδι, άλλωστε τα χρόνια που είναι κορυφαίος η εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, γενικότερα στην Ελλάδα, αποδεικνύει ότι κάτι κάνει καλά, Κώστα. Βέβαια, κορυφαίος και πολύ ωραίο. Το κατάστημα το κεντρικό που έχει να προσπαθήσει, ναι, το μεγάλο βγαίνοντας από τη Θεσσαλονίκη, στο δρόμο Καβάλα Σερών, στα δεξιά όπως φεύγεις, στα αριστερά όπως έρχεσαι. Ναι, και στο κέντρο στην Τζιμισκή. Μεγάλη έκθεση, θέλει πολλή ώρα για να περπατήσεις και να δεις το που θέλεις, αλλά υπάρχει πλέον και στην Τζιμισκή κατάστημα. Που νομίζω εξυπηρετεί και όσους δεν μπορούν να πάνε και εύκολα εκτός πόλης. Εξυπηρετικότητα, άνθρωποι, περάστε μια βόλτα αν ενδιαφέρεστε για καναπέδες, για κρεβάτια, γενικότερα ό,τι έπιπλα χρειάζεται ένα σπίτι, τα έχει ο Μαρμαρίδης. Θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε 2 λεπτάκια. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 1:05. Πάμε. Δεν έχω πληροφόρηση ότι έχει φτάσει το πόρισμα από την Επιτροπή. Μια καλή ώρα πάντως είναι σήμερα σε 9:30. Να ενημερώσω τα μέλη της Επιτροπής. Την ώρα του αγώνα, την όντως. Κυρία Μαρούπα, τον κύριο Αρκούδη, τον κύριο Φαραντούρη, τον Τζουλάκη, πώς λέγονται όλοι αυτοί. Εντάξει. Προτρέπω να βάλετε βάρδια εκείνη την ώρα, έξτρα. Να είναι κάποιος για να γράψει το. Πάντα είμαστε σε ετοιμότητα. Να γράψει τα θέματα στο εκείνη την ώρα. 24. Γιατί... Πάντα έχουμε καμπάτζες. Εκείνη την ώρα, 9:35, θα βγει το πόρισμα, να δεις. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε στη γραμμή το Χρύσανθο, αν δεν κάνω λάθος. Όχι ακόμα. Θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά, φαντάζομαι. Να μας πει για αυτό λέω, τι γίνεται. Να μας σχολιάσει λίγο την δήλωση της Μαρούπας. Ότι μπορεί να κάναμε και λάθος. Της κυρίας Μαρούπα. Όχι της Μαρούπας. Της κυρίας Μαρούπα. Της κυρίας Μαρούπα. Εντάξει. Είναι κυρία, έχει θεσμικό ρόλο. Πρέπει να είμαστε σωστοί. Ωραία. Στηρίζουμε Μαρούπα. Μαρούπα. Στηρίζεις εσύ, Κώστα. Στηρίζω δεν Μαρούπα. Στηρίζω κανέναν τους. Και τώρα σε λίγο που θα αρχίσει να ασχολείται και με τον μπάσκετ, Στέργιο, και θα μείνετε μέσα από την Επιτροπή. Η ομάδα θα, τότε μείνει, θα Κώστα, στηρίζεις. Θα κάνει διπλό σε Λίμνο και Ρέθυμνο. Διπλάρα. Πάω διπλό. Και άσο με Περιστέρι. Εύκολο. Στο Παλατάκι. Θα κάνουμε 3 διαδοχικές νίκες. Εδώ Άρης κέρδισε 20 πόντους στο Περιστέρι. Εσύ θα το κερδίσεις. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Ήταν μεγάλο πλήγμα. Ήταν από τον Κολοσσό. Δεν την περίμενε κανένας. Ούτε από την ομάδα έχω την εντύπωση. Αλλά δυστυχώς ήρθε. Λοιπόν, για τον αγώνα το σημερινό, νομίζω δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο σε θεωρητικό επίπεδο. Θυμίζω και πάλι τα 5 εισιτήρια που δίνουμε για το Πάο Κόφι Κυριακή στις 6. Καταλαβαίνω ότι φαίνεται λίγο μακρινό και έχετε όλοι στο μυαλό σας το παιχνίδι το σημερινό. Αλλά όσοι δεν έχετε διαρκείας ή δεν έχετε εξασφαλισμένη είσοδο, στείλτε ένα μήνυμα για να κερδίσετε εύκολα ένα εισιτήριο για το Πάο Κόφι. Έχουμε τον Χρύσανθο. Τον έχουμε. Χρύσανθο, τι γίνεται? Ό,τι γίνεται, μαθαίνετε. Χρήσατε, λείπεις και έχει ξεσαλώσει αυτό το ταξί. Όχι, Κώστα, όχι. Δηλαδή δεν αντέχετε αυτή η προπαγάνδα, δεν μπορώ άλλο. Δεν έχω αναφέρει τη λέξη Άρης, δεν έχω ασχοληθεί με τον Άρη. Καταρχήν θα ήθελα όλοι όσοι πιάσαν στο στόμα τους τον Άρη
σε σχέση με την Νόβα και το Μαρινάκι. Και πρώτα η κυρία Μαρούπα από όλους. Όσοι συνδέσανε τα τηλεοπτικά συμβόλαια με το Μαρινάκι και την Νόβα, να ζητήσουν ταπεινά συγγνώμη. Γιατί διότι όπως προκύπτει, ο Μαρινάκης δεν έχει πάρει την Νόβα και από ό,τι φαίνεται ένα αγγλικό φαντ κονταροχτυπιέται με τον κύριο Μαρινάκη από ό,τι διαβάζω σήμερα στο DNA για την Νόβα. Ενώ λοιπόν καταδικάσαμε τον Άρη. Περίμενε. Πριν πάρει τον Άρη, έκανε ένα συμβόλαιο ο Άρης. Σωστό. Με το καθεστώς το τωρινό. Εσείς είπατε το έκανε και ήταν συμφωνημένο να το πάρει ο Μαρινάκης. Και σήμερα ότι δεν το έχει πάρει ο Μαρινάκης. Δεν ξέρω αν την πάρει ή όχι. Αλλά υπάρχει μια άλλη εταιρεία, εξίσου δυνατή, που τη διεκδικεί με δεσμευτικές προτάσεις κτλ. Άρα εσείς μας βάλατε και μας κατηγορήσατε ότι το κάναμε με το Μαρινάκη, ενώ ο Μαρινάκης δεν έχει πάρει την Νόβα. Τουλάχιστον μας περιμένατε να την πάρει πρώτα. Αν την πάρει, πριν την πάρει όμως. Εσύ να περιμένεις, Χρυσανθέ, γιατί μπορεί να την πάρει κάλεστα ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Και μπορεί η εταιρεία να την πάρει. Και αν δεν την πάρει, τι θα πείτε. Και μπορεί η εταιρεία να την πάρει, τι θα πείτε. Συγγνώμη, δεν είναι καθόλου δικιά του και γι' αυτό υπάρχει δεσμευτική πρόταση από το αγγλικό φαντ. Μπορεί να είναι φίλη του. Μπορεί να είναι φίλη του, το αγγλικό φαντ. Σαν το ότι είναι φίλος ο δικαστής ο ένας με τον άλλον, αλλά ο παπάς με τον γιο δεν έχουν καμία σχέση. Τέτοιες φιλίες. Ο παπάς με τον γιο δεν επηρεάζεται όταν είναι πρόεδρος της ΕΠΟ και ο άλλος στην ομάδα. Ο κουμπάρος δεν επηρεάζεται, αλλά άμα είναι φίλοι επηρεάζονται. Εντάξει, σταματήστε λίγο την προπαγάνδα. Κατέρευσε άλλη μία. Άλλη μία κατέρευσε. Μπορείς να έρθεις λίγο στο άλλη μία. Χρήσα, δεν νομίζω ότι το να ακούγεται από σένα σταματήσει την προπαγάνδα. Δεν ξέρω, στα αυτιά μου λίγο οξύμορο. Εντάξει, θα περιμένουμε λίγο πώς θα εξελιχθεί η οξύμορο είναι. Οξύμορο είναι. Η μάχη με την Νόβα, ό,τι και να γίνει, ο Άρης υπέγραψε συμβόλαιο με την τωρινή ιδιοκτησία της Νόβα. Άρα μετά πρέπει να τον τηρήσει και τα λοιπά, έτσι δεν είναι. Ακόμα και πάλι στο Βαγγελμάριο. Αν μπορεί να πάρει από κάπου παραπάνω, να πάρει παραπάνω. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ναι. Δεν κατάλαβα, πάω τόσα χρόνια πώς θα έπαιρνε την Νόβα δηλαδή. Με άλλους υπέγραφε. Αυτούς δεν υπέγραφε κι αυτός. Με αυτούς υπέγραψε. Που υπέγραψε και ο Άρης. Με τους ίδιους υπογράψαν. Γιατί δεν κάνει ένα Άρης TV να τελειώνουμε. Έχει ρε φίλε. Να βάλετε από εκεί τις δηλώσεις του Σάσα. Έχει μιλήσει ο Σάσα. Έτοιμος. Τώρα που θα κλείσω κόρτα. Για έχουμε. Να ακούσουμε τον Σάσα. Έτοιμες τις έχουμε. Εμείς λέμε Άρης TV όπως έχει ο ΠΑΟ. Δεν νομίζω ότι είναι κερδοφόρο, Κώστα. Μια τρύπα στο νερό και δηλαδή. Και περιμένω, μετά τους τριάμβους που έγιναν αρχικά και τα λοιπά και τόσοι και τώρα, δεν είναι μετά, πούλησα 30, πούλησα και δεν μας είπαν πόσα συνολικά πακέτα έχουν πληρώσει. 70.000. Μία ανακοίνωση να βγει. Να δούμε τη δυναμική. Θα σε ενημερώσουμε χρήματα, δεν είναι ανησυχείς. Όχι εμένα να με ενημερώσεις, εσύ θέλεις. Να είσαι ενήμερος για το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης αυτού που με πληρώνει. Εγώ γιατί να μην γνωρίζω. Γιατί να μην ξέρω τη δυναμική σου όταν ζητάς 8 εκατομμύρια το ελληνικό δημόσιο. Όταν ζητάς 8 εκατομμύρια το ελληνικό δημόσιο και λες ότι τα αξίζεις, για να δούμε πόσοι συνδρομητές που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για να βλέπουν ΠΑΟΚ. Γιατί τα νούμερα πολλές φορές σοκάρουν τα πραγματικά. Εγώ λέω ότι 8 εκατομμύρια δεν δικαιούσε. Το λέω, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Αν ο Άρης δικαιούται 2,5, ο ΠΑΟΚ δικαιούται 9,5. Και ο Ερακλής 12,5. Σιγά μη δικαιούται και 400. Αν ο Άρης δικαιούται 2,5. Σιγά. Ναι, προπαγανδιστικά μπορεί. Με τα λόγια τα δικά του μπορεί. Εντάξει, ωραία. Ακούγεσαι. Ναι. Ακούγεσαι. Άρα δικαιούται διπλάσια από το Παναθηναϊκό. Ναι. Δικαιούται. Ναι. Ούτε το 1/3 κόσμο του Παναθηναϊκού δεν έχεις. Λοιπόν, πάμε. Εδώ μιλάμε για κόσμο, για συνδρομές. Για συνδρομές μιλάμε. Δεν μιλάμε για την έχω πιο μεγάλη. Συνδρομές. 70.000. Αν θα είσαι ανταποδοτικός. 70.000 παίρνεις ένα εκατομμυριάκι. Με 70.000. Εάν σκεφτείς ότι τον πάμε είναι 35. 35, το ξέρω. 35. Εντάξει. Ωραία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το θεματάκι μας είναι... Ναι. Ένα θέμα είναι αυτό σίγουρα, γιατί έχει πέσει πολύ λάσπη πάνω στον Άρη, το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα από εκεί και έπειτα υπάρχει το παιχνίδι αύριο, πάρα πολύ σημαντικό, με τον Ατρόμητο. Ο Άρης θέλει να προσπαθήσει να έχει ένα καλό πρώτο ημίχρονο, γιατί στην ουσία είναι το πρώτο ημίχρονο από τα δύο. Ναι. Θέλει τη νίκη,
με καθαρό σκορ. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος, να μην δεχτεί δηλαδή κάποιο τέρμα, για να κάνει πιο εύκολη τη ρεβάνς στο Περιστέρι. Προβλήματα πέρα από τα γνωστά δεν υπάρχουν. Επιστρέφει ο Βέλεθ, επιστρέφει ο Κόρχουτ. Άρα θα έχει σίγουρα την άμυνα, τη βασική, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο, ο Ένικ. Και δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στο βασικό σχήμα με τον Τουρμισάη να παίρνει θέση του την κοινή, ή αν θα κρατήσει τον την κοινή στο βασικό σχήμα ο Ένινγκ. Επίσης δεν ξέρω γιατί κάποιος νέος οδηγός με νη μπροστά είναι στην αριστερή λωρίδα. Είναι στην αριστερή λωρίδα και πηγαίνει με 60. Μη βιάζει. Δηλαδή πάνε δεξιά, ρε φίλε. Πάνε δεξιά. Δεν θέλω να... Γιατί στην αριστερή λωρίδα. Μπορεί να καταλάβει τι ζήτησα, δε. Δεν θέλω να. Δεν θέλω να φανώ φαλοκράτης, αλλά νομίζω ότι είναι γυναίκα. Είμαι με 80 στο περιφερειακό στην αριστερή λωρίδα. Έχει και έχω πίσω μετά. Γιατί είναι αυτός με τον μπροστά. Ο οποίος πηγαίνει και στην κλειδό. Μην τον κολλάς τώρα, φοβάται. Μην τον κολλάς. Άστο να φύγει. Δεν τον κολλάω, είμαι σε απόσταση. Ναι, ξέρω, ναι, μην έχουμε τρακάρισμα live όπως είχαμε με τον Τετράτζε. Και συνάδελφο το αγαπημένο. Τώρα έχει Bluetooth, φίλε, τέτοιο. Μιλάς χωρίς τα χέρια που δεν απασχολούνται τίποτα. Σωστό. Είναι το αυτοκίνητο. Ναι. Είναι νόμιμο αυτό. Συγγνώμη, τώρα που πας δηλαδή και στο. Έρθει στο σταθμό. Σε ραντεβού, πολύ σημαντικό ραντεβού, όχι. Καλή επιτυχία. Με τον Ένινγκ. Χαρτάκι, να είστε καλά. Εκεί, περιοχή Χαριλάου. Πλήρωσα Διόδια, ναι. Περιοχή Χαριλάου είναι το ραντεβού και πλήρωσες Διόδια. Α, για να πας από το Βαθύλακο, ναι, από το Λάκκο το Βαθύ, σωστά. Δεν πειράζει, χρήματα έχεις. Χρήσατε τώρα, έχεις κάθε μέρα Διόδια. Όχι. Όχι ακόμα. Όχι, που έρχομαι, όχι. Α, όχι, δεν έχω. Από κάτω που έρχομαι, δεν έχει. Κάθε μέρα έχω, αν πηγαίνω στη μανούλα μου, εκεί έχω. Μπορώ να τα αποφύγω, να πω μέσα το Ρεόκαστρο και τέτοια κάτι. Εντάξει. Δεν πειράζει, βοηθάμε το κράτος. Ας βοηθήσουμε το κράτος, λοιπόν, ναι. Τις ποινές τις σχολιάσατε τα όσα είπε ο κύριος... Αλαφούζος. Της κυβερνήσεως που βγήκε στο Sky. Ο κύριος Γεραπετρίτης. Βέβαια. Δεν τις σχολιάσαμε ακόμα. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Είδατε τι είπε, γι' αυτό μάλλον δεν τις σχολιάσατε. Είπε φάπαξ ποινή και μετά αφαίρεση βαθμών σε κάθε μάτς. Σε περίπτωση πολυδιοκτησίας. Αυτό είπε. Δεν ξέρω πώς το είπε, είναι αν το προέκυψε από τη συζήτηση με την UEFA και τη FIFA αυτό. Αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Γυναίκα Κώστα, 25 χρονών. Δικαιώθηκα. Δικαιώθηκες, ναι. Δικαιώθηκα, εντάξει. Ναι, εντάξει. Εντάξει, Χρυσανθέ, εμείς οδηγοί μας δεν όλοι, Χρυσανθέ, άσχετο τις εξυπνάδες. Σωστό. Μα δεν κόλλησαν, ούτε φώτα έκανα, ούτε κόρναρα. Σωστό. Ούτε φώτα έκανα, ούτε κόρναρα. Απλά έπεσε να πάρε δεξιά. Μπορεί η κοπέλα να έχει δρώσει τώρα με την βροχή και με αυτά. Ναι, μπερδεύεται τώρα, φοβάται τώρα. Είναι λοιπόν, είπε πες Χρύσανθε ο κύριος Γεραπετρίτης ότι η ΕΑ δεν αποφασίζει, έδωσε γνώμη. Αυτό το γνωμοδότης είναι, ρε φίλε. Το έχουμε πει 10.000 φορές φυσικά. Ναι, αλλά είπαμε ότι είναι δεσμευτική. Είπαμε ότι είναι δεσμευτική. Ο Χρύσανθος λέει ότι είναι δεσμευτική. Δεσμευτική είναι, φυσικά. Δεσμευτική είναι. Ο νόμος το λέει, δεν το λέω εγώ. Ναι. Ο νόμος το λέει. Και το είπε και ο εισηγητής. Απλά δεν σας αρέσει. Συζητήσεις ακούτε μόνο Μαρούπα. Χθες η Μαρούπα βγήκε και είπε. Η Μαρούπα βγήκε και είπε. Μιλάει η Μαρούπα. Και λέει μπορεί να δω δύο ΠΑΟΚ. Και αμέσως έγινε πρώτο θέμα και τίτλος. Και λέει ότι πρώτο θέμα είναι ότι μπορεί να κάναμε και λάθος. Όχι, δεν είπε έτσι. Όχι, είπε. Είμαι 100. Ναι, για διάβασα. Όχι, για να τον ακούσουμε. Όχι από ένα site. Γιατί ένα site το γράφει αλλιώς και ένα άλλο το γράφει αλλιώς. Το τι είπε. Ποιο site θες να πω, πού να πω. Στο 11. Όχι, όχι. Εγώ διαβάζω ότι. Διάβασε το όλο. Λοιπόν, ότι είμαι βέβαιη ότι δεν έχω κάνει λάθος. Το σκεπτικό της σύγχυσης έχει θαλωθεί πολύ σύντομα, είπε αρχικά. Ναι. Έχω κρατήσει σημειώσεις για τα όσα έγιναν στην Επιτροπή και από όσα μου είπαν όσοι ήρθαν εδώ ενώπιον της Επιτροπής. Και όταν θα δώσω όλες τις εισηγήσεις και τις σημειώσεις που κρατούσα, τότε θα αποκαλυφθεί και η αλήθεια ότι όλα τα έκανα σωστά. Τουλάχιστον εγώ. Όλοι κάνουμε λάθη βέβαια. Ωραία. Αλλά δεν αποκλείω να δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ στην ΕΠΟ ή στα διοικητικά δικαστήρια όπου γίνονται αναιρέσεις. Αιτήσεις, ακυρώσεις και εκεί δεν θα λεχτούν αυτά που ελέγχαμε εμείς, αλλά το αν το σκεπτικό μας έχει σωστή αιτιολόγηση. Η απόφαση δεν θα ακυρωθεί παρά μόνο εάν έγινε κάποιο τυπικό νομικό λάθος που δεν το αποκλείω γιατί έχω μεγάλη εμπειρία τα δικαστήρια. Άρα δεν θα ακυρωθεί παρά μόνο αν έχει γίνει κάποιο τυπικό νομικό λάθος. Στην ουσία δηλαδή της υπόθεσης,
στην ουσία δηλαδή της υπόθεσης είναι ένοχη. Εμένα αυτό, για μένα αυτό μετράει. Τώρα αν να σου πω κάτι, είναι σαν αυτό που έλεγε ο Κώστας. Αν το δολοφόνο το βιάσαμε με στοιχεία τα οποία ελήφθησαν παράνομα και γι' αυτό αθωωωθεί, δεν πάει να είναι δολοφόνος, παραμένει δολοφόνος. Αλλά αν αθωωωθεί για τυπικούς λόγους, είναι άλλο θέμα. Η ουσία της υπόθεσης ποια είναι, τι λέει η κυρία Μαρούπα. Η ουσία της υπόθεσης, Χρήστα, δεν έκανε. Κάθε μέρα βγαίνει και λέει... ένα παραπάνω για την Επιτροπή. Εντάξει, τα βγάζετε όλα εσείς αυτά τα πράγματα, τι βγήκε δηλαδή παραπάνω. Τι βγήκε δηλαδή. Ότι αυτό που είπε, ναι, ο Παναγόπουλος, ότι μου είπε ένας, ότι του είπε ότι είναι λαμόγιο. Βγήκε για παράδειγμα η εισαγγελική παρέμβαση για την απόφαση της Επιτροπής και την ώρα που αυτή έγινε γνωστή. Δεν έχει να κάνει ούτε αυτό με την ουσία της υπόθεσης. Όλα αυτά τα δηλαδή αυτά που κλείσανε εδώ και μέρες έχουν να κάνουν με τη σοβαρότητα της Επιτροπής αυτής. Και την αξιοπιστία. Και το μελόν της. Ναι, που βγαίνουν αλλά δεν λέτε τίποτα. Στα ραδιόφωνα λένε και γυρασούλα και ο Μπάμπης στο Facebook. Συμφωνώ γι' αυτό και είναι ένα λάθος τους που έδωσαν το πάτημα στο να πιαστεί ο ΠΑΟΚ από αυτό, γιατί στην ουσία της υπόθεσης, για το αν υπάρχει πολυδιοκτησία ή όχι, δεν λέει τίποτα απολύτως. Πλήττει την Επιτροπή, και καλά κάνει, τα συμφέροντα δεν περασπίζει, πλήττει το αν έγινε, αν ανακοινώθηκε 6 παρα 5 ή οτιδήποτε άλλο, αλλά για την ουσία της υπόθεσης, υπάρχει ή δεν υπάρχει πολυδιοκτησία, δεν έχει πει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Εκεί λοιπόν για μένα είναι όλη η ουσία του θέματος. Τέλος πάντων, ας δω και άρη με βγάλατε, τι με πας στην Μαρούπα. Ε, πες μας. Μου. Λοιπόν, είπα ρε φίλε, αλλά... σημαντικό μάτς και τα λοιπά, ναι, σημαντικό μάτς. Το είπα αυτό και το ευκαιρία για ανάκαμψη για τον Σάββα Παντελή. Τώρα, ναι, εντάξει, να σου πω τι θα πάρει ο Σάββα Παντελή. Να πάμε στο θέμα της FIFA και της UEFA, γιατί και ο Άρης τις τελευταίες μέρες έχει αναπτύξει συγκεκριμένες δράσεις πάνω στο κομμάτι αυτό. Χθες υπήρξε συνάντηση Καρυπίδη Γραμμένου Χούσεκ πάνω για το θέμα αυτό και είναι σημαντικό και οι άνθρωποι της FIFA εδώ να γνωρίζουν. Mm. Η ΕΠΟ αναγνωρίζει ότι έχει δίκιο ο Άρης. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει δίκιο ο Άρης. Άλλωστε είναι πάρα πολύ απλό. Δεν μπορείς να μεταφέρεις τα χρέη μιας ΠΑΕ η οποία ακόμα υπάρχει. Υπάρχει εκαθαριστής. Δεν έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση. Δεν γίνεται να πεις στην εξέλιξη κάποιου, δηλαδή να το πω απλά, δεν γίνεται να πληρώσω εγώ τα χρέη του μπαμπά μου αν ο μπαμπάς μου ζει. Είναι τόσο απλό το θέμα του Άρη και τόσο λάθος ο αρχικός χειρισμός της ΕΠΟ που οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Ευελπιστώ ότι θα το διορθώσουν. Δείχνουν μια τέτοια διάθεση, γιατί αντιλαμβάνονται ότι η ενοχή είναι δική τους σε αυτό το κομμάτι. Όχι του Άρη. Ήταν ο τρόπος που αρχικά αντέδρασαν στην αρχική επιστολή της FIFA. Γι' αυτό δημιουργήθηκε όλο αυτό το πρόβλημα. Υπήρξε λοιπόν η συνάντηση, υπάρχει η δέσμευση από την ΕΠΟ της συνδρομής για να λυθεί το θέμα. Πλέον μπήκε και η FIFA στο παιχνίδι, έχει ενημερωθεί. Δεν αποκλείεται να υπάρξει και ένα ταξίδι κοινό ανθρώπου του Άρη με τον κύριο Γραμμένο στη FIFA. Δεν ξέρω αν θα είναι παράλληλα με αυτό το ταξίδι που επιδιώκει ο κύριος Γραμμένος για τις τρέχουσες εξελίξεις σε σχέση με τη FIFA κτλ. Και σίγουρα είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό για τον Άρη που καίει αυτή την στιγμή. Βέβαια πλέον έχει χάσει το δικαίωμα για μεταγραφές αυτή την περίοδο, επλήγει δηλαδή από αυτή την απόφαση. Το ζήτημα είναι να μπορέσει να το λύσει στο δυνατόν πιο γρήγορα για να μην έχει αυτό το πρόβλημα το καλοκαίρι. Τώρα το άλλο θέμα της επικαιρότητας θα λέγαμε και χθες για Βέλεθ και τα λοιπά, δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη πέρα από το γεγονός ότι επιβεβαιώνεται από τον ποδοσφαιριστή ότι δεν έχει απαντήσει στον Άρη, ότι έχει ζητήσει κάποιες μέρες ακόμα για να το σκεφτεί και κάποιες παραμέτρους, έχει κάνει κουβέντες με τον Άρη. Εγώ εξακολουθώ και θεωρώ ότι υπάρχει ένα 60-40 για να μείνει με βάση και το ζήτημα που έχει με το κοριτσάκι του και ευελπιστώ ότι και αυτό θα λυθεί ώστε ο παίκτης να συνεχίσει γιατί είναι σημαντικός για τον Άρη. Αλλά σε πρώτη φάση βλέπουμε το παιχνίδι του αυριανό και εν συνεχεία το παιχνίδι στην Τρίπολη. Αυτά είναι που απασχολούν την δεδομένη χρονική στιγμή τον οργανισμό του Άρη, γιατί και το θέμα της FIFA και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα πηγαίνουν πίσω από το αγωνιστικό πλέον που είναι το κέριο, γιατί μιλάμε πλέον για το κύπελο, για έναν βασικό στόχο για τον Άρη για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Μάλιστα. Μπάσκετ, τίποτα, μπάσκετ. Μπάσκετ, ρε Κώστα. Πέφτουμε, ανεβαίνουμε, τι κάνουμε. Τίποτα, αναδιάθρωση λέει ο Χριστιανός. Μένουμε όλοι. Τίποτα. Μην αγχώνεστε, παιδιά. Τίποτα. Μην αγχώνεστε, μένουν όλοι. Καλά, δεν λέω το. Εγώ δεν το έχω πει έτσι όπως το λες, με τον τρόπο που το λες. Αλλά θεωρώ ότι
θα υπάρξει στο τέλος με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Θα υπάρξει. Κάτι θα γίνει. Τώρα που ξεκινήσαμε με τις παρεμβάσεις, για ένα πολύ πιο απλό θέμα. Σωστά. Το οποίο δεν είναι θέμα που θα συγκρουστεί κάποιος. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το επικροτήσει. Και ίσα ίσα θα σου πει: ορίστε, να και εγώ σε έσωσα εκεί πέρα. Ο πολιτικός δηλαδή αυτές τις ευκαιρίες τις ψάχνει. Μα ήδη πέρσι οι ομάδες είχαν ψηφίσει να αυξηθούν. Θυμάστε τι είχε γίνει. Μα έγινε και αυτό. Είχαν ψηφίσει 14 ομάδες. Είναι το πλαίσιο για κάποιες άλλες ομάδες που έχουν ζητηματάκια. Νομίζω ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αν φτάσουμε στο σημείο να πέφτουμε αγκαλίτσα, Στέργιο, θα βρεθεί ο τρόπος. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να επαναπαυτούμε και ότι πρέπει να το αφήσουμε στη δίκη του. Αυτό να πας να σωθείς αγωνιστικά και να σώσουν μετά τον Ηρακλή. Σωστά. Εγώ θα πω, Χρήστα, ότι η δική μου η άποψη καθαρά, η ταπεινή πάντα, μπορεί το ελληνικό μπάσκετ να συνεχίσει χωρίς τον Άρη ή χωρίς τον ΠΑΟΚ ή χωρίς και τους δύο. Για μια χρονιά. Δεν θα χαλάζει ο κόσμος. Δεν χωρίς, παιδιά. Ο Ολυμπιακός παίζει. Τι χωρίς. Δεν θα χαλάζει ο κόσμος. Φυσικά. Για να μην έχουμε στο μυαλό μας ότι θα έρθει καταστροφή αν δεν παίξει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης. Δεν θα είναι το ίδιο τώρα. Στέλιο. Δεν θα είναι τώρα χωρίς Άρη ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Δεν ασχολείται άνθρωπος. Δεν είπε κανείς ότι θα είναι καταστροφή. Έτσι. Δεν είπε κανείς ότι θα είναι καταστροφή. Από εκεί και έπειτα όμως σίγουρα θα είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλο για την ιστορία των ομάδων γενικότερα. Να φρόντισαν οι ομάδες να κάνουν ομάδες. Τέλος πάντων. Λοιπόν αυτά... έγινε. Ευχαριστούμε, Χρήστα. Θα ακούσουμε τώρα και το αυτό που μας είπε ο Χρυσανθός και πραγματικά. Το Σάσα. Σιγά με το Σάσα κοντά. Τι λέει, Αργιανάρης, αγαπώ, αύριο παίζουμε μάτς. Συνάδελφος. Κώστα. Σοβαρέψε. Σάσα μπάστα. Να το εδώ το έχω. Περίμενε, έτοιμο είναι. Όχι, να ακουσείς το All About Άρης το απόγευμα. Πρέπει να πούν κάτι κι αυτοί. Προπαγάνδα. Λοιπόν, έχει δίκιο ο Χρήστας. Υπάρχει δημοσίευμα πριν από λίγα λεπτά της έγκριτης. Εναντίον μας. Σε μεγάλο ποσοστό ο Τζόγκο. Όχι, έκλεισε. Που λέει ότι. Τέλος ο Φερέιρα. Είναι το όνομα του Φερέιρα. Να το. Μεταξύ αυτών που συζητάνε στη Sporting για το καλοκαίρι. Τελειώσαμε. Αντίο. Γιατί φαίνεται πως ο νυν προπονητής δεν θα συνεχίσει. Λούτσι, γύρνα πίσω. Οι άνθρωποι της Sporting είχαν έρθει σε επαφή με τον Αμπέλ Φερέιρα προκειμένου να ενημερωθούν για τους οικονομικούς και την πιθανή μετακίνηση του Πορτογάλου. Ωστόσο αυτό δεν υλοποιήθηκε, αλλά το ενδιαφέρον για τον Αμπέλ Φερέιρα παραμένει, αλλά δεν είναι το μόνο. Δεν είναι δηλαδή ο εκλεκτός, αλλά στην κουβέντα που γίνεται τώρα στη Sporting, λέει ο Τζόγκο. Δεν ξέρω, η οποία ο Ζόγκο διαβάζει τις ελληνικές εφημερίδες και μετά εμείς λέμε όπως γράφουν οι Πορτογάλοι. Εντάξει, οι οποίοι Πορτογάλοι το διαβάζουν φαινόμενο. Από εμάς. Είναι χρόνιο φαινόμενο. Εντάξει. Το καταγράφουμε. Φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον τους τελευταίους μήνες. Έλα ρε ανήμερα το αγώνα, τώρα βγάζετε τέτοια θέματα. Δεν τα αποκλείω, Κώστα. Μπορεί να είναι και αυτό. Ανήμερα το αγώνα τώρα. Έχει φίλους Ολυμπιακός κάποιος στον Ζόγκο. Και θέλουν να κάνουν την ομάδα άνω κάτω, αλλά η ομάδα σήμερα δεν θα τους κάνει το χατήρι. Θα βάλει τις βάσεις για την πρόκριση έναντι του Παναθηναϊκού. Στις 9.30 το βράδυ, Κώστα. Λοιπόν, δεν βλέπω να έχουμε συμμετοχή για τα εισιτήρια Πάω Κόφι. Δεν το είπαμε, γι' αυτό. Το είπαμε. Κώστα, 5 φορές το είπα. Πάω Κόφι, παιδιά, την Κυριακή. Το λέω και μία έκτη. Πάω Κόφι, Κυριακή στις 6. FM και νομίζω. Ονοματεπώνυμο στο 545-26. Προφανώς δεν απασχολεί κανένα. Τη δεδομένη χρονική στιγμή το Πάο Κόφι είναι λογικό, δεν είναι παράλογο. Ποιο Πάο Κόφι, εδώ σήμερα ο Πάο Κόφι έχει μάτς πάρα πολύ κρίσιμο για πολλούς λόγους. Αλλά επειδή θα περάσει και η σημερινή μέρα, θα φτάσει και η Κυριακή. Όσοι δεν έχετε διαρκείας και όσοι δεν έχετε εξασφαλισμένη είσοδο στο γήπεδο της Τούμπας και θέλετε να είστε στο μάτς, με ένα μήνυμα θα κάνουμε την κλήρωση για 5 εισιτήρια στις 2 παρα 5. Όπως κάθε ημέρα. Μαζί μας δεύτερη ώρα είναι το Καλογεράς. Τώρα που αρχίζουν οι βροχές, Κώστα, καλό είναι να κάνετε έναν έλεγχο για φρένα, για λάστιχα, γενικότερα για τη λειτουργία του αυτοκινήτου, για να ταξιδεύετε και να μετακινήσετε με ασφάλεια. Ολοκληρωμένο συνεργείο, το Καλοκαιράς και σέρβις και φανοπηείο και βαφείο και ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης, εάν χρειαστεί να αφήσετε το δικό σας. 3 καταστήματα, όπου και αν βρίσκεστε, νομίζω θα βρείτε μια άκρη και ένα το Καλοκαιράς. Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας, το ένα κατάστημα. Το δεύτερο κατάστημα Εσπερίνων 19. Παλιά Συμμαχική Ωραιοκάστρο και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη. Το τρίτο και φυσικά υπάρχει και το odokalogeras.gr με πολλά ενδιαφέροντα νέα
για το αυτοκίνητο γενικότερα και αλλά και τις παροχές που δίνει το Auto Καλογεράς. Μαζί μας και η πίτσα Mr. Gold, η κορυφαία της πόλης, που έρχεται στην πόρτα σας, είτε μένετε δυτικά είτε μένετε στο κέντρο, με ένα τηλέφωνο στο 2310-628586 από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Μεσολογίου 2 ξυσικές είναι η πίτσα Mr. Gold, ξαναλέω, εξυπηρετεί και δυτικά φυσικά αλλά και στο κέντρο με πάρα πολύ μεγάλες προσφορές σε πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, αλλά και πιάτα ημέρα με το μενού να αλλάζει κάθε ημέρα. 2-3-10-62-85-86. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επανερχόμαστε να πούμε στην τελική ευθεία. Μουσικάρες επιτέλους, μουσικάρες. Γιατί ο Χρήστανος με τη μουσική δεν έχουν συνεχθεί ποτέ. Λοιπόν, διαιτητές 23ης αγωνιστικής έχουν βγει πριν από λίγη ώρα. Πανιόνιος Ξάνθη, Διαμαντόπουλος. Λαμία Λάρισα, Παπαπέτρου, Αθηνών. Αστέρας Τρίπολης Άρης, Τσαμούρης από τον Πειραιά. Κωνσταντίνος Κωνσταντιος από την Εύβοια. Σπυρίδων Βασιλόπουλος Εύρου, Πολυχρόνης Φώτιος από την Πιερία ο τέταρτος. Σιδηρόπουλος διαιτητής ΒΑΡ. Πολυχρόνης Κωνσταράς ο άλλος διαιτητής ΒΑΡ. Αυτοί είναι οι διαιτητές του Άρη. Και πάμε. Ατρόμητος Ολυμπιακός. Ο Ελβετός, κάτσε να κάνω και μια μεγένθηση γιατί δεν τα βγάζω ποιος είναι αυτός ο κύριος. Ο Λάρς έχει ρε φίλε 5 φωνήεντα. Ας το πούμε Σνάιντερ, γιατί έχει το S, το σε, H, νι, εντάξει δεν. Λοιπόν, Ελβετός, διαιτητής ο Κομίνης, τέταρτος, μεροκαματάκι καλό, εύκολο. Γιατί αγωνιστική χωρίς Κομίνη είναι μια χαμένη αγωνιστική όπως ξέρουμε. Πάω Κόφι, για τον αγώνα δίνουμε 5 εισιτήρια, θυμίζω για τελευταία φορά, FM κενό, πάω κορματιπώνυμο στο 54526, Φώτιος Φωτιάδης Καστοριάς. Ο Ράινχαρτ Μπουξμπάουμ, Ανατολική Δυτική πρώτο βοηθό. Γιώργιο Χατζινάκο ο δεύτερο. Δημήτρη Μαλούτα ο τέταρτο. Μανούχο στο βαρ μαζί με το Φωτόπουλο. ΑΕΚ Παναθηναϊκός ο Φραν Γιώβιτ από την Κροατία. Και Πανετολικό Βόλο ο Κατσικογιάννη Υπήρου. Αυτοί είναι οι διαιτητέ τη 23η αγωνιστική. Κώστα. Στέργιο. Λοιπόν, πάμε λίγο και στο μπάσκετ γιατί έχουμε θέματα εκεί. Έχουμε, δεν θα το έλεγα ανατροπή, έχουμε εξέλιξη στο θέμα Σκουρτόπουλου με τον ΠΑΟΚ. Θα μας πει ο Νίκος Μοσχοβίτης τα περαιτέρω. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται, χάλασε. Δεν ξέρω τι γίνεται, κάθε φορά που ΠΑΟΚ μιλάει με τον Σκουρτόπουλο κάτι γίνεται. Να προκύψει κάτι οριστικό, πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. Ναι. Χθες έβγαινε ότι έγινε μια επαφή των δύο πλευρών και ότι υπήρχε θετική διάθεση και από τους δύο. Εντάξει. Ο Σκουρτόπουλος ήθελε, οκ. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί, αν θυμόμαστε, και τον Νοέμβριο, τότε πριν να λάβει ο Χαραλαμπίδης. Ο Χαραλαμπίδης, σωστά. Σήμερα λοιπόν, χθες οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ήταν μαζεμένοι στο γήπεδο. Θεώρησαν ότι η επιλογή του Σκουρτόπουλου είναι καλύτερη για την ομάδα. Έκαναν μια επαφή με τον Σκουρτόπουλο. Και υπήρχε θετική διάθεση. Σήμερα ήταν να προχωρήσει τέλος πάντων περαιτέρω η υπόθεση. Μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχει προχωρήσει. Υπάρχουν έτσι διάφορες πληροφορίες που έρχονται αυτή την ώρα που μιλάμε. Και αν χθες υπήρχε μια θετική διάθεση και φαινόταν από την πρώτη επαφή ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά στη συμφωνία, σήμερα δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, ότι είναι κοντά σε συμφωνία. Ναι. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά επίσης ότι έχει χαλάσει το όλο θέμα. Περιμένουμε μια επιβεβαίωση από όλες τις πλευρές. Αυτό η πληροφορία ότι χαλάει κυρίως γίνεται από την πλευρά του Έλληνα coach. Περιμένουμε να δούμε και από την πλευρά του ΠΑΟΚ να δούμε τι συμβαίνει. Αλλά τώρα που μιλάμε η όλη υπόθεση είναι στον αέρα. Μπορεί ναι, να υπήρξε χθες μια επαφή θετική και μια πρώτη συμφωνία, να το πω έτσι, αλλά όλο θέμα φαίνεται να προχωράει κανονικά. Μάλιστα. Τρελάθηκε τις φίλες εδώ πέρα και όλα καλά. Φυσικά, πώς να μην τρελαθεί με αυτά που γίνονται. Πώς να μην τρελαθεί. Δεν πάμε να πάρουμε Νίκο τον Μουλαομέροβιτς. Ναι, τον Μουλαομέροβιτς. Για παιδιά, μούλα. Μούλα. Παιδιά, κοιτάξτε, αν δεν προχωρήσει το θέμα του Σκουτόπουλου και είναι οριστική αν χαλάσει οριστικά τέλος πάντων. Ναι. Ξέρω αν ο ΠΑΟΚ έχει πολλές επιλογές. Δηλαδή
του Σκουρτόπουλου, εγώ το είχα βγάλει εκτός κάδρου στη λογική της εθνικής ομάδας. Στην επαφή που έγινε χθες. Αυτό που είπα και εγώ το νωρίτερα σήμερα, ναι. Ναι, στην επαφή που έγινε χθες, το όλο θέμα υπήρχε τρόπος να διαφερθεί. Προφανώς και αν ο ΠΑΟΚ προχωρήσει με τον Σκουρτόπουλο, ο Σκουρτόπουλος θα λείψει κάποιο διάστημα. Απλά δεν είναι το διάστημα που πιστεύαμε. Αλλά από ό,τι φαίνεται, δύσκολα θα προχωρήσει το κομμάτι του Σκουρτόπουλου και πλέον θα πρέπει να βρει ο ΠΑΟΚ επόμενες λύσεις. Και στο δικό μου το μυαλό δεν βλέπω και πάρα πολλές να έχει σαν επιλογές. Ο Μαρκόπουλος είναι μία, ο Μέξας μπορεί να είναι άλλη μία. Απλά χθες ουσιαστικά η επαφή που έγινε ήταν μόνο με τον Ρόλο Σκουρτόπουλου. Ναι, μεν μπορεί να συζητήθηκε αυτά σενάρια κάποιες άλλες περιπτώσεις, αλλά χθες η μοναδική υπόθεση η οποία όντως συζητήθηκε, προχώρησε, υπήρξε επαφή ήταν αυτή του. Εγώ κάτι και για το Μίνιτς άκουσα. Ναι, μπορεί να είναι ένας αυτός που έχουν προταθεί. Ναι. Γιατί στο τέλος καταστάσεις πάντα υπάρχουν και διάφορες έτσι προτάσεις που έρχονται, αξιολογούνται τέλος πάντων και προχωράς μετά για το τι να κάνεις. Αλλά νομίζω ότι αν το θέμα του Σκουρτόπουλου όντως δεν προχωρήσει και κολλήσει, ο ΠΑΟΚ είναι ξανά από την αρχή. Γιατί χθες ουσιαστικά το θέμα το οποίο συζήτησε ήταν κυρίως αυτό, του Σκουρτόπουλου. Και δεν παίρνει το Σωτήρι Νικολαίδη. Το Σωτήρι Νικολαίδη, βέβαια. Όχι, δεν θέλω. Θέλω. Επειδή ο γιος παίζει τον Ολυμπιακό. Θέλω Μάικ Τζόνς. Ο ΠΑΟΚ έχει σωθεί με δικό του παιδί τον Τζον Κόρφα, αν θυμάμαι καλά, στο τέλος τη σεζόν πριν από πόσα χρόνια, 10. Και Χρήστο Κωνσταντινίδη. Ας έρθει ο Μάικ Τζόνς. Προπονητής είναι, ακαδημία. Εντάξει, τώρα εμείς λέμε το μακρύ μας και το κοντό μας. Ε, τι να κάνουμε εσύ, Κώστα. Η ομάδα έχει να πάρει μάτς. Η ομάδα έχει, αλλά. Πρέπει να πάρει μάτς. Το Σούμποντ. Η αλήθεια είναι ότι μπροστά της τώρα, εντάξει, ευτυχώς δεν έχει παιχνίδι το Σάββατο, ας πούμε. Ναι. Αυτό είναι κάτι θετικό, αν το καλοσκεφτούμε. Έχει δηλαδή χρόνο μπροστά της. Ναι, αλλά πρέπει να το χρόνο να τον. Το χρόνο αυτό πρέπει να τον εκμεταλλευτεί. Όπως είναι να έρθει, να έρθει άμεσα και αυτό το χρόνο που έχει μπροστά της, όσο μπορεί να τον εκμεταλλευτεί. Εάν είχε το Σάββατο μάτς, εγώ πιστεύω θα είχε πάρει. Θα είχαν τελειώσει με κάποιον. Ναι. Τώρα ίσως έχουν λίγο χρόνο μπροστά τους. Νίκο, τώρα τι πρόγραμμα έχει η ομάδα. Έπαιξε χθες μάτς, κέρδισε κιόλας, άλλο πάλι κι αυτό. Ναι. Ματσάρα. Ναι, χθες μάτς χωρίς πίεση, πήγαν τα τρίποντα και πάω και έτσι 19 πόντους στη Βόνη. Δεν γίνονται αυτά. Γίνονται μάλλον. Γίνονται. Τώρα τι πρόγραμμα έχει, έχουν ρεπό, έχουν άδειες, τι κάνουν. Αυτό είναι επίσης ένα ερωτηματικό. Για το αν θα υπάρξει κάποια άδεια μεγάλη ή αν θα υπάρξει καθόλου άδεια. Το λέω γιατί το κομμάτι του προπονητή είναι αυτό που έχω την υποτεραιιότητα τώρα. Εφόσον λυθεί το συγκεκριμένο θέμα άμεσα, θα δούμε τι θα γίνει και με το κομμάτι της άδειας. Η αλήθεια είναι ότι μετά το πάσμα του Κολοσσού υπήρχε εκνευρισμός. Υπήρξε έτσι και μια σκέψη, παύλα ενημέρωση ότι δεν θα υπάρχουν άδειες, αλλά αυτό ας περιμένουμε να το δούμε πώς θα γίνει, ανάλογα και το νέο προπονητή. Ναι. Ο Μαργαρίτης έχει εθνική ομάδα, ο Μπέστ έχει εθνική ομάδα, έχει να πάει στον Καναδά. Ο Σμιθ έχει το All-Star Game. Το All-Star Game το Σαββατοκύριακο. Μετά όλοι οι άλλοι έχουν κάνει. Οι ξένοι προφανώς θα θέλουν να φύγουν, λέω εγώ. Ναι. Απλά τώρα, επειδή το θέμα του προπονητή είναι αυτό που. Ποιος θα το αποφασίσει όμως τώρα. Αποτελεί ποτερότητα ακριβώς. Όποιος προκύψει, όποιος είναι αυτός που θα αναλάβει, νομίζω θα είναι αυτός που θα πάρει και την απόφαση για το πώς θα κινηθεί σε επόμενες ημέρες η ομάδα. Δεν είναι ακόμα οριστικό το πρόγραμμα ακριβώς. Νομίζω θα είναι Σάββατο το παιχνίδι στη Λίμνο, τέλη Φεβρουαρίου. Σίγουρα τώρα θα χορεύω αυτές τις ημέρες. Δεν γίνεται και μετά από μάτς. Ναι, δεν και χωρίς αγωνιστική υποχρέωση. Θα ανεβούν στα κάκελα όλοι. Ναι, σωστά. Σωστά. Κατάλαβα. Άρα περιμένουμε. Περιμένουμε και ίσως και μέχρι να κλείσουμε να έχουμε και κάτι οριστικό για να ενημερώσουμε. Okay, έγινε Νίκο. Εντάξει. Καλό μεσημέρι, προσωρινά. Έγινε Νίκο, να είσαι καλά. Προσωρινά, έχει δίκιο γιατί σίγουρα θα υπάρχουν εξελίξεις στη διάρκεια της ημέρας. Το απόγευμα υπάρχει η εκπομπή, Στέργιο, έτσι είναι. Ναι. Θα μπορέσει να πει και κάτι, αν βγει κάτι και σε επόμενες εκπομπές. Εντάξει, θα βγει στο Κωστή του διευθυντή 3 με 5, θα ενημερώσει ο Νίκος. Ναι. Το θέμα είναι να έρθει Κώστα κάποιος που να μπορέσει να συμμαζέψει λίγο την κατάσταση. Εντάξει, έχω πάει σε αυτές τις περιπτώσεις, ούτε έχω κάτι με τον Σκουρτόπουλο, ούτε με τον Μέξα, που είπα νωρίτερα ότι δεν μου αρέσει κανένας από τους τρεις, δεν μου αρέσουν. Α
Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν μου αρέσουν οι σηκώσει, τι να κάνω δηλαδή. Αυτού που κοροϊδεύουμε τώρα τα κάνει και εσύ, τι δεν σου αρέσουν. Μα δεν μου αρέσουν, τι να κάνω. Και ποιο να πάρουμε, φίλε. Να μην πω την άποψή μου. Όχι. Να πω ότι μου αρέσουν δηλαδή. Όχι. Δεν μου αρέσουν. Να πει ότι η λύση που θα επιλεχθεί. Δεν είμαι όμω ειδικό, εντάξει. Όποιο από του τρει έρθει ή κάποιο άλλο που δεν είναι ακόμα στο κάδρο ή δεν έχει βγει το όνομά του προ τα έξω, να είναι αυτό που θα οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στι νίκε που πρέπει. Γιατί η κατάσταση έχει περάσει το απροχώρητο. Και δεν μπορεί κανεί να είναι σίγουρο ότι πώ θα πάρει ο ΠΑΟΚ διπλό στη Λίμνο όταν δεν έχει ούτε μισό διπλό φέτο στην Ελλάδα. Καιρό να πάρει, γιατί σιγά. Σιγά με την εικόνα που έχει ο ΠΑΟΚ. Εν τω μεταξύ, ξέρει ότι η Λίμνο είναι η πιο σκληρή ομάδα του πρωτοθλήματο έτσι στην άμυνα. Και ο ΠΑΟΚ είναι η πιο μαλακή. Δέχεται 30 πόντους σε μια περίοδο, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Η Λίμνος και το Ρέθυμνο, για όσους έτσι. Όποιος έρθει να εμπνεύσει τους παίχτες, να τους κάνει να παίξουν άμυνα, γιατί επιθετικά νομίζω πάω και είναι σε καλό επίπεδο τηρουμένων των αναλογιών και του μπάτζερ του κτλ. Αλλά η άμυνα είναι όχι απλά η αχίλιος πτέρνα, είναι η μεγάλη πληγή που δεν κλείνει. Δεν γίνεται να σε κάνει πάρτι ο Κολοσσός και η κάθε ομάδα, όσο καλούς Αμερικανούς να έχουν. Στους 65 πόντους πρέπει να πας. 65 δεν μπορείς να πας, κόντας πας στους 70, στους 72. Όχι, να φύγεις από το 80, 85, 90, 100, εντάξει. Εντάξει. Οι δύο καινούργοι ψηλοί λίγο να βοηθήσουν την άμυνα. Δεν θα παίξει τώρα από την Μπράουν άμυνα. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Ούτε θα γίνει πιο γρήγορος ο Σαρικόπουλος. Κοίταξε, ούτε ο Μπράουν παίζει άμυνα, ούτε ο Σμιθ παίζει άμυνα όμως. Τι κάνουμε τώρα, για να τους εμπνεύσει, να τους προπονήσει να παίξουν λίγο παραπάνω άμυνα από ό,τι παίζουν. Και οι άλλοι που μπορούν να παίξουν άμυνα, οι καινούργοι μαζί με τους υπόλοιπους που μπορούν να παίξουν άμυνα, να παίξουν πιο σκληρή άμυνα. Βασικά κάνουν ό,τι θέλουν. Κόστα αρκεί να πάρει ο ΠΑΟΚ το. Πάρτε το μάτς, ναι. Πάρτε τα μάτς, ναι. Δηλαδή. Φάτε 100 και πάρτε το μάτς. Φάτε 100. Ας λήξει 102-100 και να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ναι, φάτε 100. Εδώ που φτάσαμε τώρα, στο παραένα να παίξει ο ΠΑΟΚ άμυνα, φτάσαμε Μάρτιο. Εντάξει. Κατάσταση είναι. Σωστό. Απελπιστική. Απ' την άλλη, θα μου πει ξαναλέω ποιο ασχολείται. Το ξαναλέω εγώ. Τώρα αυτό δεν είναι. Δεν λίγοι είναι αυτοί που ασχολούνται. Όλοι ασχολούνται. Πρέπει να καταγράφουμε κόστα την πραγματικότητα. Και για τον κόσμο του ΠΑΟΚ μπορώ να πω ότι ασχολείται ένα στου 10. Να μην πω ένα στου 20. Να μην έχουν όμω μετά παράπονο ότι έπεσε η ομάδα κτλ. Η ομάδα έπεσε γιατί 10 χρόνια έχει διοίκηση πρωτοδικείου και δεν κουνιώσασταν. Δεν έλεγε κανεί τίποτα. Και έγιναν αυτά που έγιναν. Ο κόσμο κόστα είναι ο τελευταίο που φταίει. Πάντα. Πάντα. Όχι πάντα. Άλλες περιπτώσεις φταίει ο κόσμος. Εδώ δεν φταίει ο κόσμος. Ποτέ δεν φταίει ο κόσμος. Δεν φταίει ο κόσμος. Ο κόσμος πάει στο γήπεδο. Εντάξει, να σου πω που φταίει. Φταίει στο ότι δεν συμμετέχει με πολύ μεγάλη έτσι, με αυτό το ίδιο πάθος στους ερασιτέχνες. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Ιδίως για τον Πάσκο. Ποιο ερασιτέχνε ρυζικό σα. Στη Γενική Συνέλευση όταν έχει 32 άτομα, πώ να ελεγχθεί ο άλλο. Σε ποια ομάδα ελληνική είναι ο ερασιτέχνη δυνατό. Κακό, μα γι' αυτό γίνονται αυτά. Μετά φωνάζουμε στα Έλληνα. Ο οπαδός Κώστα είναι ο οπαδός της νίκης. Ακριβώς. Είτε μιλάμε για ΠΑΟΚ, είτε για Ολυμπιακό, είτε για Άρη, είτε για Ηρακλή, είτε για ΑΕΚ, για όλες τις ομάδες. Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει. Ο οπαδός της νίκης σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Και στο βόλεϊ, αν πάρουμε το πρωτάθλημα, γεμίζουμε και ένα παλατάκι 8.500. Αυτό περνάει και στους παράγοντες και από τους παράγοντες όμως. Γιατί και ο παράγοντας, αν βγει να πει το καλοκαίρι ότι παιδιά, κοιτάξτε, φέτος εγώ είμαι ΠΑΟΚ, είμαι Άρης, είμαι Ηρακλής, αλλά θα πάω να σωθώ. Θα βάλω νέα παιδιά, δεν έχω λεφτά. Να το πούνε και θα πάω να σωθώ. Μην περιμένετε φέτος και τα λοιπά. Να περιμένετε 8 νίκες στα 26 μάτς. 9. Άμα το πούνε αυτό, εγώ νομίζω ότι ο κόσμος θα είναι πιο συγκαταβατικός. Αποχωρώ, κύριε Θωμαίδη. Αποχωρεί, κύριε Θωμαίδη. Λοιπόν. 9.30 ώρα, γήπεδο Τούμπας. Ρεπορτάζ από νωρίς και από το ΠΑΟ 24 και το ραδιοφωνικό ΠΑΟ 24. 7.30 με 9 και φυσικά όλα συμβούν. Στην Τούμπα στις 9.30. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Στα υπόλοιπα μπασκετικά είμαστε στην τελική ευθεία και για το All Star Game. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Έτσι, έχουμε και ένα All Star Game στην Κρήτη. Σάββατο και Κυριακή. Θα μετέχουν εκεί οι καλύτεροι. Θα είναι μια ωραία γιορτή του μπάσκετ. Μετέχουν και αρκετοί παίκτες των τριών ομάδων της Θεσσαλονίκης. Θα πούμε περισσότερα τις επόμενες ημέρες. Θα έχουμε και συνεντεύξεις και παρουσίαση αναλυτική και ο Λίμπερο βέβαια θα είναι εκεί. Τώρα, όσον αφορά στον Άρη, δεν υπάρχει κάτι έτσι ιδιαιτέρως άξιο αναφοράς. Προχθές ο Αριστέχνης έκοψε την πίτα του σε μια ωραία εκδήλωση. Το μπάσκετ κάνει κάποιες προπονήσεις. Ο Άρης σαφώς δεν είναι σε καλή κατάσταση βαθμολογικά, ιδίως μετά την ήττα από τον Ιωνικό.
θα πρέπει να κάνει και ο ίδιος νίκες εκτός έδρας. Τώρα, στον Ηρακλή, μία από τα ίδια. Όσον αφορά βέβαια την προετοιμασία εννοούμε, ρεπό έχει η ομάδα, την Πέμπτη επιστρέφουν, με Έλληνες θα γίνει η προπόνηση της Πέμπτης και της Παρασκευής. Οι περισσότεροι ξένοι λείπουν με άδεια, έχουν υπολογίσει να γυρίσουν Παρασκευή και Σάββατο. Ο Ντέιβις είναι τραυματίας από τον αγώνα με το Ρέθινο, δεν θα πάρει μέρος στο All Star Game στα καρφώματα, έχει το χέρι του, έπαιξε στους τελευταίους αγώνες με Νάρθικα, πήγε και στην Αμερική να δει και το γιατρό του εκεί. Οπότε μην περιμένετε καρφώματα Davis στο All Star Game. Σε κάθε περίπτωση ο Ηρακλής από Πέμπτη ξαναπιάνει δουλειά, έκανε ένα καλό διπλό με τον Πανιόνιο, τώρα ελπίζει ότι θα έχει συνέχεια. Θυμίζουμε ότι υποδέχεται το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου τον Ιωνικό. Η εθνική ομάδα θα μαζευτεί από την άλλη εβδομάδα, ξεκινούν τα προκριματικά για το Ευρωμπάσκετ, συνεχίζονται τα προκριματικά για το Ευρωμπάσκετ 2021. Παίζουμε με τη Βουλγαρία και με τη Βοσνία έξω. Έχουν κληθεί παιδιά από τις ομάδες εδώ, όχι από την Ευρωλίγκα. Οπότε θα μας απασχολήσει η εθνική ομάδα από την ερχόμενη εβδομάδα. Μας απασχόλησε ήδη με το θέμα του Θανάση Κουρτόπουλου. Είδατε ότι υπάρχουν κάποιες εμπλοκές. Δεν είναι τόσο εύκολο, έτσι. Όμως έχω την εντύπωση, όπως είπαμε και στη συζήτηση με τον Νίκο Μοσχοβίτη, ότι αν ο ΠΑΟΚ έχει αγώνα αυτό το Σάββατο, θα έχει τελειώσει το θέμα. Τώρα προφανώς υπάρχει και μια έτσι χρονική πολυτέλεια, υπάρχει ένα περιθώριο, δεν έχει αγώνες η ομάδα, οπότε έχουν ίσως τη δυνατότητα να σκεφτούν περισσότερο και καλύτερα τι θα κάνουν. Αυτά όσον αφορά και το μπάσκετ γενικότερα της Θεσσαλονίκης. Χθες ο Ολυμπιακός έχασε στην Ευρωλίγκα, εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία δείχνει ότι δεν το έχει φέτος. Παλεύει, προσπαθεί, έκανε κάποια καλά αποτελέσματα, νίκη μέσα στη Μόσχα με την Τζεσεκά και τα λοιπά, αλλά δεν δείχνει ότι έχει φέτος το χαρακτήρα και το ρόστερ, αν θέλετε, κακά τα ψέματα, για να προκριθεί στην επόμενη φάση της Ευρωλίγκα. Όχι ότι είναι και καταστροφή, αλλά δεν είναι τώρα και ο Ολυμπιακός που δεν παίζει και στην Ελλάδα. Υποτίθεται ότι θα παίζει μόνο στην Ευρωλίγκα, να μένει από έξω τόσο νωρίς. Μην ξεχνάμε ότι τώρα, αν αποκλειστούν, Μάρτιο τελειώσαμε η χρονιά. Έτσι, από το Μάρτιο κάθονται στον Ολυμπιακό, στο μπάσκετ. Στο βόλεϊ, σήμερα 7.30 ώρα ο Ηρακλής με την Κηφισιά για μια θέση στο Final Four του κυπέλου. Σημαντικό εννοείται το παιχνίδι. Είναι μονό, έτσι, είναι κύπελο, είναι μονός ο προημιτελικός, δεν είναι διπλός. Άρα κερδίζει ο Ηρακλής και πάει στο Final Four. Καλό θα είναι οι φίλοι του να τον βοηθήσουν, είναι απαραίτητη η παρουσία και παρά τα προβλήματα και φέτος ο Ηρακλής αποδεικνύει ότι παραμένει μια από τις κρατεές δυνάμεις του ελληνικού βόλεϊ. 7.30 ώρα στη Μίκρα το παιχνίδι αυτό και το κάλεσμα δεδομένο, όπως βέβαια και το παρόν έχω την εντύπωση από τον κόσμο του Ηρακλή, θα είναι δεδομένο για αυτήν την περίπτωση. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει στην Ευρωλίγκα με τον Ερυθρό Αστέρα. Θυμίζουμε και πάλι το βράδυ θα ακούσετε από το Λίμπερο τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Σας είπαμε για το θέμα που γράφουν οι Πορτογάλοι για το Φερέιρα. Νομίζουμε ότι δεν είναι για πολλά πολλά. Υπάρχει αγώνες για το Champions League. Η ΑΕΚ παίζει με την Anvil. Έτσι, πολύ σημαντικό παιχνίδι για την κατάταξη των ομάδων στον Όμιλο, γιατί από την κατάταξη μετά εξαρτάται και ο επόμενος αντίπολος κτλ. Και κάποιες δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον Γιώργο Πατούλη, αυτό το ταλέντο με τη σύζυγο Χρήστο, μες στα χρυσά κτλ. Λοιπόν, ο Περιφερειάρχης Αττικής λοιπόν συναντήθηκε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για το θέμα της κατασκευής του γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό και την ενίσχυση της προσπάθειας του Ερεστέχνη Παναθηναϊκού για την υλοποίηση έργων για την ανακατασκευή των εγκαταστάσεων του Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Μάλιστα, κύριε Περιφερειάρχα, και εμείς εδώ περιμένουμε να μας βοηθήσετε οι ομάδες. Όχι μόνο με δηλώσεις, έτσι. Και ο ΠΑΟΚ στο θέμα της Τούμπας, όπου προφανώς λόγω και δημοσιότητας δείξατε κάποια ζέση. Και ο Άρης, ο οποίος έχει ένα γήπεδο, έχει ανάγκες. Και ο Ηρακλής φυσικά, τον οποίο τον ξεχάσατε, έχω την εντύπωση. Κάπου εδώ εμείς ολοκληρώνουμε.
Να είστε όλοι καλά. Αμέσως μετά, ποιος αυτός με τον Κωστή Τσατσαρό. Θα κάνουμε την έκπληξη και θα τελειώσουμε, Χρήστο, ακριβώς την ώρα μας. Παρά 5, παρά 4. Θα πάθει σοκ ο Κωστής. Αύριο, λίγο μετά τις 12, η εκπομπή Τρόικα μέχρι και τις 2. Σήμερα το πρόγραμμα αναπροσαρμόζεται λόγω και της μετάδοσης του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, θυμίζω, στις 9.30. Οπότε, Στέργιος Αναστασιάδης, Κώστας Κούσης και Χρήστος Σαλτίδης εξ αποστάσεως σήμερα. Αύριο πάλι θα είναι όλη η τριάδα, πρώτο Θεός, μαζί. Τα λέμε και πάλι λίγο μετά τις 12. Γεια σας!